Γεια σου Πάρη. Γεια σου Τόνι. Γεια σου κύριε Γαρούνο. Γεια σας. Τι κάνετε. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο πάλι σήμερα. Ε, έχουμε τον κύριο Γαρούνο, ο οποίος είναι ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ε, και ίσως έτσι σε πιο διοικητικό θα πω ρόλο ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΛΑΚ, την ε, Ελληνική Ένωση Ανοιχτού Λογισμικού, Ανοιχτού Κώδικα. Το ο, το ο, ο τρέχον τίτλο είναι Οργανισμό Ανοιχτών Εκλογιών. Δηλαδή, όταν α. Ξεκίνησα, ξεκίνησα, με το 2000, ήταν εταιρεία ανοιχτού λογισμικού. Στον στο δρόμο άλλαξε, το, διευρύνθηκε πάρα πολύ το αντικείμενο. Δεν ήταν πια μόνο ανοιχτό λογισμικό, ήταν ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτό δεδομένα, ανοιχτό ελληνισμικό, ανοιχτό hardware. Και έτσι, κάποια στιγμή, νομίζω πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, μετονομάστηκε σε Οργανισμό Ανοιχτών Εκλογιών, κρατώντα το. Το ακρονίμιο AirLag. Mm -hmm. ε, θέλω να ρωτήσω το, το εξή. Όλα αυτά ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτό hardware, πώς συντηρούνται οικονομικά. Κοιτάξτε, ε, αυτή τη στιγμή, ε, το, το ανοιχτό λογισμικό, αν πάμε πίσω, ε, στη δεκαετία του 50 που πρωτοεφανίστηκε το λογισμικό, το 1940 βέβαια, ε, το λογισμικό ήταν ελεύθερο από τη φύση του. Αυτό που ε, οι εταιρείε διέθεταν ήταν το, το hardware, το, mm -hmm. τους υπολογιστέ. Ε, αυτό, αυτό το μοντέλο συνέχισε έως περίπου το 1970. Ε, τη ε, τη δεκαετία του 1960, ε, πάνω σε αυτό το μοντέλο, που βασικά ήταν ένα μοντέλο που είχε κυρίως σχέση με την επιπαιδευτική κοινότητα, επειδή, ας πούμε, οι επιστημονικές εργασίες για να εξελιχθούν και να αξιοποιηθούν από του επόμενου έρχοντε ήταν ανοιχτέ. Άρα αυτό το μοντέλο που λίγο πολύ ακολούθησε και το, ας πούμε, το λογισμικό τη εποχή εκείνη, που ήταν προπομπό αυτού που λέμε ανοιχτό λογισμικό. Mm -hmm. ε, ήρθε το, ήρθαν οι τεχνολογίε του διαδικτύου, το Ιντερνετ, όπου πρακτικά το Ιντερνετ απέκτησε μια δομή τότε, τέλο του 60, αρχέ του 70 που, που, είναι ο προπομπό όλων αυτών που λέμε σήμερα ανοιχτό. Δηλαδή ανοιχτή διακυβέρνηση κτλ. Το, το, το ίντερνετ ε, φτιάχτηκε με ανοιχτό λογισμικό και, ή, και, ήδη ας πούμε, αναπτύσσεται. Εκεί όμω υιοθέτησε και ένα μοντέλο συνεργατικό ε, που ήταν κυρίω και απόρρια τη δεκαετία του 1960, ε, ε, όπου πρακτικά η κοινότητα μεταξύ, μεταξύ του, δηλαδή τα βασικά στελέχη που σχεδίαζαν ε, ε, το ίντερνετ τότε. Συγκρότησαν ένα συνεργατικό μοντέλο που, που, μετά από διάλογο, συμφωνούσαν μεταξύ τους για τα πρότυπα, τον τεφάτο πρότυπα mm -hmm. που ακολουθούσαν. Αυτό, αυτό έχει, έχει και θετικά και αρνητικά. Με την έννοια ότι. Δεν προβλέφθηκαν πολλά από τα προβλήματα που θα προέκυπταν στο μέλλον. Από την άλλη, όμω, εγκαταστάθηκε ένα πολύ έτσι καλό μοντέλο συνεργατικό, το οποίο μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε ε, σε αυτό που λέμε σήμερα κίνημα ανοιχτού λογισμικού. Τώρα για να, ε, αυτό είναι ε, ε, λίγο μεγάλη απάντηση βέβαια, <laughs> στην ερώτηση. <laughs> ε, Έχει α, σημασία με ναι, το, ναι, ναι, το ναι, σημασία. ε, Αυτό το μοντέλο άλλαξε με την. Ε, με την εμφάνιση ας πούμε, ενός ε, ε, πολύ ικανού και πολύ πλέον γνωστού και επιτυχημένου ε, ανθρώπου και επιχειρηματία, του Bill Gates. Mm -hmm. Bill Gates άλλαξε αυτό το μοντέλο. Βασικά, ε, με, όντα σε ηλικία 18 ετών, έστειλε μια mm -hmm. πολύ έτσι, έξυπνη επιστολή στο κογκρέσο και λέγεται ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί το λογισμικό να είναι ελεύθερο. Ε, ε, πρέπει να γίνει εμπορικό προϊόν και το πέτυχε και έτσι έχτισε, ας πούμε, πάνω σε αυτές τις βάσεις έχτισε τη, τη Microsoft, η οποία διατήρησε μία, ας πούμε, πρόσφατα, μία εχθρική στάση απέναντι στο ανοιχτό λογισμικό, που πλέον όμως τώρα πια, όπως και πολλές άλλες εταιρείε, αναγκάστηκε να το υιοθετήσει, γιατί είναι πλέον γνωστό ότι οι βασικέ υποδομέ του διαδικτύου αλλά και γενικότερα, και καμία εταιρεία δεν ανακτήσει λογισμικό από την αρχή. Όλε οι εταιρείε ακολουθούν περίπου ένα μοντέλο 80% ανοιχτό λογισμικό, 20% α το πούμε ιδιόκτητο λογισμικό, που, που του δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα, η απάντηση πώ συντηρείται το ανοιχτό λογισμικό, Το, το ανοιχτό λογισμικό συντηρείται ε, και το ανοιχτό hardware κυρίω από ε, ανοιχτού συνεταιρισμού εθελοντών. Mm -hmm, οι, οι, οποίοι ε, συνεργάζονται ε, κυρίως σε μη κερδοσκοπική βάση, αλλά αυτό όπως δεν, ε, τα, τελευταία 30 χρόνια έχει αλλάξει γιατί πολλές εταιρείε, με πρώτη α πούμε την, και πιο, την πιο γνωστή από όλες την IBM ε, διαθέτουν στελέχη τους τα οποία συμμετέχουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού και συνεισφέρουν επαγγελματικά. Αυτό τώρα έχει επεκταθεί σε πάρα πολλά. Άρα, άρα, το μοντέλο του ανοιχτού λογισμικού είναι κάτι, ένα μεικτό. Είναι Εθελοντέ και στελέχη εταιρεών που αναπτύσσουν ε, ας πούμε, το, ένα κοινό τμήμα του λογισμικού που το αξιοποιούν όλοι. Συνολικά mm -hmm. δηλαδή, αν μπορούσαμε να το, να το πούμε έτσι πολύ γενικά, είναι ε, ένα μοντέλο ανοιχτών συνεταιρισμών. Δηλαδή, κάποιο μπαίνει όποτε θέλει, φεύγει όποτε θέλει και με, τα, τα πιο βιώσιμα έργα, τα έργα που έχουν του πιο πολλού προγραμματιστέ και του πιο πολλού χρήστε είναι αυτά που επικρατούν. Mm -hmm. Ε, νο, νομίζω ότι έχει γίνει σαφέ και σε πολλέ εταιρείε πλέον ότι το, το μόνο κλειστό λογισμικό και το αν δεν συμμετέχει σε ένα. Δηλαδή, αν έχει φτιάξει ένα λογισμικό το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά, αλλά μόνο σε ένα, είναι πολύ πολύ δύσκολο να το προωθεί και νομίζω ότι ίσω από τι λίγε εταιρείε που το έχουν καταφέρει αυτό είναι η Apple, και η οποία όμω και τώρα πλέον έχει, φαίνεται ότι επενδύει πάρα πολύ στον ένα λογισμικό. Mm. Δηλαδή. Και, και η Apple έχει βασιστεί το λειτουργικό στο FreeBSD. Ακριβώς, ναι. Έχει πάρει τον πυρήνα του FreeBSD, το οποίο συνεχίζει να είναι με τη δική του άδεια. Ε, Υπάρχουν πολλές άδειες αν και λογισμικού, ε, εκτός από την ε, γενική άδεια, την GPL. Mm -hmm. ε, και ε, εκεί έχει βασιστεί και η Apple. Η, τώρα είπατε το θέμα GPL και εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη GPL3, που, η οποία είχε... είχε γενικά είναι αυτό που λένε controversial, δηλαδή σε πολλούς φάνηκε ήταν αρνητική, κάποιοι ήταν θετική. Δηλαδή mm. ο Ρίτσαρτ Στόλμαν που την πρόθεσε ήταν θεωρεί ότι αυτό είναι το μέλλον και ότι εκεί πάει, ενώ απ' την άλλη ο Λίνου Λιλ, Στόρβαλτς έλεγε ότι αυτό είναι τρομακτικό. Εσεί, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε επί, επί αυτού και να μα πείτε και πώ το έχετε δει να προχωράει αυτή η διχοτόμηση. Γιατί, εγώ τη βλέπω να υπάρχει ακόμα περισσότερο. Ναι, κοιτάξτε, ε, γενικότερα στην, ε, στο, στο χώρο του ανοιχτού, ε, δηλαδή η πιο πετυχημένη προσέγγιση που έχει γίνει στη, και καλύπτει όλε τι ε, κλίμακε τη άδεια είναι οι άδειε Creative Commons που έχουν mm -hmm. την πιο αυστηρή που μοιάζει, α το πούμε, που είναι παρόμοια με την, με την GPL3. Βασικά mm -hmm. η GPL3. Τι, ποια είναι η δεσμευση που έχει είναι ότι ό,τι διαθέσει με GPL 3 και όποιο άλλο το χρησιμοποιήσει, θα είναι υποχρεωμένο mm -hmm. να το, το επαναδιαθέσει αδεια ανοιχτού λογισμικού. Mm -hmm. ε, Αυτή είναι και η άδεια by SA των Creative Commons, δηλαδή ότι ε, ό,τι κυκλοφορεί σε περιεχόμενο και τα λοιπά και σε δεδομένα ε, να διαθέτει ελεύθερα από όλου με, με μόνη υποχρέωση να το, ε, το διαθέτει ελεύθερα και να κάνει αναφορά στην πηγή. Mm -hmm. ε, το, ε, αυτό έχει να κάνει με, με, με το μοντέλο. Νομίζω ότι οι διαφορετικέ άδειε υπάρχει και η ευρωπαϊκή άδεια, η UPL, που την έχει αναπτύξει ένα οργανισμό με έδρα το Μιλάνο που συμμετέχουμε και εμεί από την ίδρυσή του, το Communia, που, που προωθεί ας πούμε, την ανοιχτότητα σε όλα τα επίπεδα. Ε, είναι, οι άδειε πρέπει να ταιριάζουν στο επιχειρηματικό μοντέλο. Mm -hmm. Αν είναι κάτι που είναι ας πούμε, δημόσια υποδομή, Δηλαδή, λογισμικό ευρεία χρήση για δημόσια χρήση, η GPL ταιριάζει, γιατί αυτό τη διασφαλίζει ότι θα παραμείνει πάντα δημόσια διαθέσιμο. Mm -hmm. ε, εάν θε άλλο μοντέλο, πρέπει να διαλέξει άλλη άδεια που να σου επιτρέπει ας πούμε, στη συνέχεια ε, το dual licensing, δηλαδή να έχει δύο άδειε ταυτόχρονα ε, και το Και ανάλογα με τη χρήση να yeah. υπάρχει διαφορετική. Yeah. Οπότε κάτι το οποίο εσείς βλέπετε να είναι λειτουργικό είναι άδειε GPL για οτιδήποτε μπορεί να είναι υποδομή. Κάτι τέτοιο είναι το kernel για παράδειγμα. Παράδειγμα. Ναι. Για παράδειγμα και άλλα πιο μικρά projects τα οποία είναι χρήσιμα να επαναχρησιμοποιηθούν μπορούν να έχουν άδειε τύπου BSD, MIT και πιο. Η... Λέω the permissive άδειε. Ναι, 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 ναι αυτές είναι. είναι το πόσο αυστηρή είναι μια άδεια. Πώ σου επιτρέπει, δηλαδή. Όπω είπαμε, οι κριτικό cards έχουν έξι άδειε, την πιο αυστηρή και την πιο ελεύθερη. Τώρα, στι άδειε του ανοιχτού λογισμικού, η GPL είναι πιο ελεύθερη και μετά πάμε κλιμακωτά προ άλλε. Η UPL, που είναι η ευρωπαϊκή άδεια, είναι κάπου στη μέση. Προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα σε μια άδεια που είναι η ευρωπαϊκή άδεια που χρησιμοποιείται συνήθω σε ευρωπαϊκά Mm. σε έργα χρηματοδομένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ήταν, δηλαδή, φτιάχτηκε για, yeah. για το λόγο των έργων yeah, 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 αυτών. Και, και φτιάχτηκε, ξεκίνησε κυρίω από το Κομιόνι, αλλά βασικά η τελική τη μορφή είναι απόφαση της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm -hmm. και, το, το... Είναι, είναι πολύ πάντως ενδιαφέρον αυτό το, το θέμα με τι άδειε, γιατί νομίζω ότι... Και επειδή και το μοντέλο του, του ανοιχτού λογισμικού ήταν λίγο τη μόδα, να το πω έτσι. Mm. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλέ εταιρείε οι οποίε ξεκινάνε με κάποιο ε, ανοιχτό λογισμικό. Μετά υπήρχε και το open core, δηλαδή ο ανοιχτό πυρήνα, που μετά υπήρχαν υπηρεσίε γύρω από αυτό, οι οποίε ήταν το, το, μοντέλο μια εταιρεία. Οπότε υπήρχε νομίζω έντονη συζήτηση. Εμεί, για παράδειγμα, προτιμάμε στην στην MIT για οτιδήποτε λογισμικό mm. δίνουμε. Είναι, είναι ε, πούμε, είναι, ένα, είναι μια ευέλικτη άδεια, α πούμε, που σου επιτρέπει και την εμπορική... <Σιχύ> ναι, νομίζω ότι μπορείς <συστά> να εκμεταλλευτεί εμπορικά χωρίς... οριακά χωρίς αναφορά, αν, <συστά> αν δεν κάνω λάθο στην Νο, αρχή. Νομίζω θέλει απλά ένα credit αυτό που θέλει η MIT, ότι εγώ χρησιμοποιώ <συστά> αυτό το software. <συστά> νομίζω αυτό είναι το μόνο. Έχω την εντύπωση. <συστά> Αλλά, ναι, α πούμε, η AGPL και νομίζω η AGPL ήταν η λίγο ακόμα πιο αυστηρή, αυστηρή λίγο πιο... Έντονο να το πω λίγο πιο. Όχι, oh, κοιτά, κοιτάξτε, γενικά ιστορικά η, η, η έκδοση 3GPL είναι η πιο, πιο αυτή. Έχει κάποιου περιορισμού στο hardware η 3, αν θυμάμαι GPL, καλά. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η ναι, διαφορά, ναι. ότι άπαξ και έχεις hardware το οποίο τρέχει επάνω κάποιο GPL3 software, πρέπει να επιτρέπει σε κάποιον να παρέμβει, να μπορεί να παρέμβει. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη διαφορά και εκεί που mm. ο Λίνου διαφωνούσε, γιατί στην ουσία. Άμα η Sony επέλεγε να έχει ένα λογισμικό GPL3 στο PlayStation μέσα, θα έπρεπε να μπορεί να σου επιτρέψει να μπορεί να να παρέμβει εκεί μέσα. Το οποίο αυτό εμπορικά ε, σκληραίνει. Πάντω έχει πλάκα που συζητάμε αυτό, γιατί λίγο πριν ανοίξουμε την κάμερα μα ρωτήσατε πώ ξεκινήσαμε το podcast και το πρώτο επεισόδιο που κάναμε ήταν γύρω από άδειε ελεύθερου λογισμικού. Γιατί ήταν μια μέρα αφού η MongoDB άλλαξε την άδεια χρήση που είχε, έτσι ώστε να μην μπορεί να παρέχει. Α σε σέρβι στην υπηρεσία τη και να βγάζει ε, χρήματα. Το οποίο αυτό νομίζω είναι και η AGPL. Αυτό προσπαθεί να. Yeah, κοιτάξτε, γενικά αυτό ήταν ένα πρόβλημα με τα έργα ανοιχτού λογισμικού. Δηλαδή το software as a service mm -hmm. με την έλευση του, του υπολογιστικού νεύρου του cloud, ας πούμε, ε, άλλαξε το μοντέλο και τα έργα ανοιχτού λογισμικού είδαν ότι τελικά χάνανε ή ε, τα εκμεταλλευόντουσαν άλλοι. Mm -hmm. σε, σε εμπορική βάση. Άρα, προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το, αυτό, το φαινόμενο, ναι. αυτό το φαινόμενο, ή τουλάχιστον να, όταν είναι εμπορικό, να υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα. Γιατί υπάρχει ένα θέμα ε, που έχει να κάνει με τα κοινά. Είναι, είναι μέρο τη αρχική ερώτηση: Πώ συντηρούνται. Είναι αυτό που είναι γνωστό Η τραγουδία των κοινών. Όλοι θέλουν να χρησιμοποιούν το ανοιχτό λογισμικό, αλλά λίγοι έω ελάχιστοι επιστρέφουν κάτι πίσω. Mm. Άρα, υπάρχει ένα θέμα ε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Ε, Α πούμε, στι καρδιναλικέ χώρε οι κυβερνήσει το έχουν υιοθετήσει αυτό. Και χρηματοδοτούν σε αιτήσια βάση όλα τα, ας πούμε, τα ανοιχτά λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τι κυβερνήσει. Mm -hmm. okay. ε, με ένα αξιόλογο ποσό γιατί είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να επιστρέψει στην κοινότητα κάτι. Έτσι, γιατί το ανοιχτό λογισμικό προφανώ επιτρέπει σε οποιαδήποτε εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες τεχνική υποστήριξη. Λέω κάτι πολύ κοινό, πούμε, στη χρήση. Του LibreOffice αν, ε, αντί να αγοράζει άδειε του Microsoft Office, για mm -hmm. παράδειγμα. Έτσι. Ε, αλλά το θέμα είναι, ε, εσύ που χρησιμοποιεί, στο, ο φορέα που χρησιμοποιεί, η εταιρεία που χρησιμοποιεί το LibreOffice, τι επιστρέφει πίσω στο, 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 στο LibreOffice ω έργο ανοιχτού λογισμικού. Mm -hmm. Γιατί εκεί είναι το κρίσιμο. Γιατί για να συντηρηθεί ένα κοινό αγαθό, που είναι το, mm -hmm. ας πούμε, ένα έργο ανοιχτού λογισμικού, πρέπει να κάποιοι να συνεισφέρουν. Mm -hmm. ε, και η συνεισφορά μπορεί να είναι σε είδο, δηλαδή σε εργασία, ή, ή σε πόρου, για να αμεθούν κάποιοι που θα αναπτύξουν κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εχρεωτηθεί και από τις μεγάλες εταιρείε και από τις κυβερνήσεις, που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό και πάρα πολύ χρησιμοποιούν, να επιστρέφουν πίσω για να είναι βιώσιμα τα το έργα του ανοιχτού λογισμικού. Και, και οι εταιρείε που κάνουν υποστήριξη. Δηλαδή θεωρώ και όλε αυτέ οι εταιρείε οι οποίε γύρω-γύρω ε, καρπώνονται, όχι άμεσα, δηλαδή δεν μεταπολούν το λογισμικό αυτό, αλλά έμεσα. Δηλαδή υποστήριξη όπω αναφέρατε εσεί, εκπαίδευση ενδεχομένω είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, ε, υπηρεσίε οι οποίε χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κομμάτι. Ε, γενικά το ανοιχτό λογισμικό πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι έχει πολλά πλέον ακτήματα και σε επίπεδο της τοπικής οικονομίας, γιατί πρακτικά δεν, ε, όταν δεν αγοράζεις άδειε χρήσεις, πρακτικά δεν ε, επιβαρύνεται το ε, το, το, ισοζύγιο, το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα της χώρας, ας πούμε. Και οι πόροι κατευθύνουν στην τοπική αγορά mm -hmm. που είναι, ε, για, την, για την υποστήριξη της χρήση. Ε, και αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο, ας πούμε, και επίση υπάρχει και μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Γιατί όπω ε, λέγαμε παλιά, τουλάχιστον ε, όταν και εγώ ήμουν ε, ε, πολύ νεότερο, ήταν ότι ε, το ανοιχτό λογισμικό είναι διαφορά σαν να θε να γίνει μηχανικό αυτοκινήτων και να μην σου επιτρέπουν να ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου. Mm -hmm. mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, άρα ε, αυτό είναι το παράδειγμα τη τεχνογνωσία, ότι κάποιο που χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό έχει μεγαλύτερη τεχνογνωσία και συνεισφέρει δηλαδή αυτό το λογισμικό, αποκτά τεχνολογία, άρα δεν ενισχύεται μόνο η τοπική οικονομία, ενισχύεται και η τοπική τεχνολογία. Έτσι, άρα έχει ας στελέχη, αρκετά έμπειρα, στο που δεν είναι απλή, ας το πούμε, υποστηρικτές των εμπορικών προϊόντων, ας πούμε, αλλά είναι ξέρουν πώς δουλεύει αυτό το λογισμικό και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, και να το βελτιώσουν αν χρειαστεί. Να το παραμετροποιήσουν. Ε, ε, και ίσω και αυτό μα πηγαίνει πολύ σε μια mm. ερώτηση που σκεφτόμουν και νομίζω ταιριάζει πολύ καλά εδώ πέρα, που είναι το, η σιγουριά που σου δίνει το, το ανοιχτό λογισμικό. Γιατί το ανοιχτό λογισμικό α, δεν βασίζεται στο ότι να κλείσει μια εταιρεία, ότι είναι βιώσιμη, ότι είναι κερδοφόρα. Γιατί στην πραγματικότητα, OK, μπορεί να, μας, να θεωρούμε απλό ότι η Microsoft υπάρχει και του χρόνου οι εταιρείε του μεγέθου αυτού. Αλλά μια μικρότερη εταιρεία είναι πολύ πιο δύσκολο να βασίσει υποδομές ή λογισμικό πάνω σε μια πλατφόρμα ή σε οτιδήποτε δεν ξέρεις αν θα υπάρχει εκεί το Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό αλλά αυτό που το έχει κάνει πιο σημαντικό πλέον τώρα είναι οι, ας πούμε, οι γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχει να κάνει με τι εταιρείε, α πούμε, τι μητρικέ των, με, μεγάλων πούμε, προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού που έχουν mm -hmm. έδρα σε τρίτε χώρε, για παράδειγμα στι ΗΠΑ ή στην Κίνα, αυτέ οι εταιρείε υπάγονται στο, στην ένωμη τάξη των χωρών αυτών. Άρα ε, και με δεδομένε τι αποκαλύψει, όλα αυτά που μάθαμε ή υποψιαζόμασταν πριν από, ε, από, την εποχή του Σνόντερ, είναι ότι πρακτικά όλα αυτά τα λογισμικά έχουν μία πίσω πόρτα που είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες ασφαλείας των χωρών αυτών. Άρα υπάρχει και ένα θέμα ε, Ψηφιακή ανεξαρτησία. Δηλαδή. Mm -hmm. Και αυτό είναι πιο έντονο για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν έχει, ε, έχει εταιρείε εκτό από τι SAP, α πούμε, ε, που να έχουν την έδρα του στην Ευρώπη. Άρα, εκ των πραγμάτων, ε, ε, στην Ευρώπη πάλι είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και στην Ελλάδα προφανώ, ε, ότι αν χρησιμοποιεί λογισμικά εμπορικά τα οποία διέπονται από την ένωμη τάξη άλλων χωρών, σημαίνει ότι δεν έχει ασφάλεια ε, στην, ε, στη χρήση τους. Mm. Και, ε, και το ανοιχτό λογισμικό προσφέρει και αυτό. Πέραν, δηλαδή, από την, ας πούμε, ε, επιχειρησιακή, ας πούμε, η διαχειριστική ασφάλεια, σου προσφέρει και ε, υποστηρίζει και την εθνική ανεξάρτησία. Και ήταν κάτι που, όταν κάποια στιγμή το 2000 προς νόνταν, είχα πάει στη Γερμανία και είχα διαβάσει και πήγα και ρώτησα στο Υπουργείο Εξωτερικών, Απαγορευόταν τη Γερμανία να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο ε, λογισμικό πέρα από μια πιστοποιημένη έκδοση Linux από ένα ειδικό Ινστιτούτο τη Γερμανική Κυβέρνηση. Mm -hmm. Και ο λόγο ήταν γιατί ήξεραν προφανώ από τότε ότι αν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο εμπορικό λογισμικό. Ε, στις... Είναι πιθανό να υπάρχει backdoor. Ε, υπάρχει backdoor και να μπορεί mm. να. προφανώ το backdoor μπορεί να υπάρχει και για, για νόμιμου λόγου. Δηλαδή, αυτό το λεγόμενο ας πούμε, ε, η νόμιμη παρακολούθηση ε, και το λόγο που λέγεται lawful interception. Όλοι ας πούμε, και οι δρομολογητέ τη Cisco, όλοι και ο εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών παρόχων έχουν αυτή τη δυνατότητα ε, για lawful interception. Το θέμα δεν είναι το lawful, το, το, η νόμιμη πούμε, παρακολούθηση. Το θέμα είναι η παράνομη παρακολούθηση. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Σε τι βαθμό η νόμιμη παρακολούθηση, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, είμαι εγώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στον υπολογιστή μου και ανοίγω τον Chrome ή όποιον browser θέλω και γράφω https github.com slash kernel slash kernel και πάνω εδώ ένα repository. Από όλη αυτή την κίνηση τι μπορεί να παρακολουθήσει Ενάξτε, η, η πάροχη στο, στο δικτυακά. Μπο, Τα πάντα. Μπορεί <laughs> να, να έχει μία συσκευή στη μέση, αν πούμε ότι γίνεται νόμιμη παρακολούθηση τη δική τη σύνδεση τη συγκεκριμένη IP, μπορούν να φιλτράρουν και να αποθηκεύσουν όλα τα πακέτα ε, κρυπτογραφημένα και μη και ε, με, με δεδομένη. Με, με ισχυρή υπολογιστική ισχύ μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν ε, στην νόμιμη παρακολούθηση. Αν για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη IP διεύθυνση αποτελεί στόχο για παρακολούθηση. Άρα τεχνικά είναι δυνατό αν εγώ είμαι. Θεωρούμε από την κυβέρνηση, α πούμε, ή από κάποιον θεωρούμε ότι πρέπει να με παρακολουθήσουν τεχνικά. Είναι δυνατό να αποκρυπτογραφηθούν τα TCP πακέτα που αλλάξει με ένα, το φωνώ, με ένα website, το φόβο. Mm. Και, okay. και τώρα πια υπάρχουν και δυνατότητες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Με μπορεί... man in the middle λέτε κά κάπως. Ναι, ναι όχι σε πραγματικό χρόνο και, και γι' αυτό πολλές υπηρεσίες ασφάλειας οι οργανισμοί που διώκουν ύψιστη ασφάλεια ε, το, ε, ε, Δίκτυα με οπτικών ινών που δεν παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για να μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση στο καλώδιο. Γιατί η οπτική είναι, θέλει να τοποθετήσει κάτι ενδιάμεσο, να την κόψει δηλαδή και να τη συνδέσει για να μπορεί να το παρακολουθήσει. Mm -hmm. ε, αν δεν έχει πρόσβαση στον ας πούμε κεντρικό δρομολογητή. Α, οπότε με την οπτική είναι πιο δύσκολη η παρακολούθηση πάνω από το φυσικό μέσο. Πάνω από το φυσικό μέσο. Ενώ όταν δεν είναι οπτική είναι, Υπάρχουν, ευκαι... υπάρχουν δυνατότητε. Ναι, ναι. Αυτό, βέβαια... δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, ναι. Ο... αυτά έχουν, όλα αυτά τα συστήματα έχουν ψηλό κόστο. Αυτό που έχει το πιο. Ε... Το... το, μικρότερο κόστο είναι η παρακολούθηση μέσα από, τα... από του μεταγωγεί είτε του διαδικτύου είτε τη τηλεφωνία. Δηλαδή, εκεί που συγκεντρώνεται. Αυτό είναι, είναι όπως μάθαμε πρόσφατα από τις παρακολουθήσεις, οι επισυνδέσεις που, okay. που η παρακολουθήση γίνεται από, τη, από, από το α τηλεφωνικό δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Το οποίο προϋποθέτει δίκτυο GSM ή... Όχι, προϋποθέτει πρόσβαση στον ε, μεταγωγέα της τηλεφωνίας, δηλαδή που είναι ο, ο, ο κόμβος, ας πούμε, της που τα αντεπαράγουν Okay. Ε, κάτι που είχε κάνει εντύπωση ήταν στο στρατό ότι ο στρατό ή τουλάχιστον σε κάποια στρατόπεδα έχει δικό του δίκτυο το οποίο φτάνει ναι. μέχρι και το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν πηγαίνει μέσα από το δίκτυο. Ναι, το ναι. Δίκτυο. Και, δω, αυτό είναι κλασικό σε όλα τα. Ε... Το δεν είχαν HTPS βέβαια, ένα άλλο τέτοιο. Ναι, αλλά... ναι. <laughs> στα, στα εθνικά συστήματα ασφάλεια, α πούμε, και ο στρατό είναι ένα από αυτά. Συνήθω εγκαθιστούν δικά του ιδιωτικά δίκτυα που δεν εφάπτονται με τα δημόσια δίκτυα mm -hmm. για προφανεί λόγου. Και Τώρα πια είναι και α, αυτά τα δίκτυα, είναι δίκτυα οπτικών ενών επειδή προσφέρουν τη μέγιστη γενικά, ας πούμε, στους τομείς στο που απαιτείται ασφάλεια, αποφεύγεται η ασύρματη επικοινωνία, έτσι, για προφανείς λόγους και προτιμούν, σαν τεχνική λύση, το, ε, τα οπτικά δίκτυα και, και για λόγους πολλού γιατί δεν απαιτείται τόσο χαλκό. Είναι προφανέ και γι' αυτό και οι εταιρείε, όλε πια. Ο χαλκ, ο, ο, η οπτική έχει πολλά πλεονεκτήματα εκτό ε, από την ασφάλεια που κυρίω είναι η χωρητικότητα. Έτσι, mm -hmm. που θα είχε ας πούμε, ένα καλώδιο μια. 100 ζεύγια, ας πούμε, για mm -hmm. να έχει 100 συνδέσει. Έχει μια οπτική να, η οποία έχει χιλιάδε ζεύγια, α το πούμε. Οπτικά. Ιδιατά ναι. ζεύγια. Okay τώρα επειδή θυμήθηκα κάτι ήθελα απλά να επαληθεύσω αυτό που, που είπατε πριν ότι πάνω από το χαλκό, από το φυσικό μέσο υπάρχει δυνατότητα τεχνικά παρακολούθησης είναι αυτό το οποίο λέμε side channel attack είναι κάτι άλλο γιατί τώρα εμένα μου έσκασε αυτό επειδή είχαμε κάποτε ασχοληθεί με ένα πελάτη μας, με ένα project κρυπτογραφίας το οποίο χρησιμοποιούσε elliptic curves και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο κέρδο που θα κανει κρυφτογραφεί γιατί ήταν side channel resistant. Όχι, ε, δεν, δεν είναι α, αυτό. Όχι, όχι. Δεν. Okay. όχι. Είναι, αυτό είναι πιο τεχνική διαδικασία γιατί ε, ε, ένα, ένα καλώδιο το οποίο ε, συνδέει ας πούμε, δύο υπολογιστέ ε, 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 χαλκού εννοώ mm -hmm. παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Παρακολουθώντα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, μπορεί να καταγράψει την αυτό που Τι είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί. Οπότε mm. θεωρητικά μπορεί να βάλει κάποιο αισθήρα γύρω, γύρω από το καλό. Δεν χρειάζεται mm. να το κόψει, δηλαδή δεν, δεν, μπορείς, δεν υπάρχει φυσική ναι. παρέμβαση. Ναι, οπότε δεν είναι πιο... Εντάξει, εμεί είναι... φτάνουμε πολύ μακριά. Ναι, 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 ναι. ναι, όχι να είναι. Προφανώ ε, προ... ε, τα επίπεδα ασφάλεια, η ασφάλεια στι επικοινωνίε και στα πυρολογικά συστήματα έχει πολύ μεγάλο κόστο. Ε, αν θέλει κανεί να πετύχει το υψηλό, τα, τα, πολλά εννιάρια, α πούμε, σε 4-9-2, εγώ. Δηλαδή για σένα νομίζω είναι πιο απλό κάποιο να παρακολουθεί την κίνηση του DNS σου για παράδειγμα, το οποίο είναι μη κρυπτογραφημένοι ναι. τουλάχιστον. Απλά από εκεί απλά θα καταλάβει τι επισκέπτομαι, δεν θα, δεν θα δει το περιεχόμενο όμω μόνο μέσα από το, ναι, το ναι, DNS. Για, για να δει το περιεχόμενο να δει τα πακέτα που ανταλλάσσει. Που ναι. ναι. μετά αρχίζει αυτό και γίνεται πιο, πιο κοστοβόρο. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πάμε και στο θέμα το οποίο συζητούσαμε λίγο πιο πριν, το οποίο είναι το θέμα των ηλεκτρονικών εκλογών ε, είδα κάποια στιγμή. Αυτό είναι μια πορεία που έχουμε διάφορου σε αυτό το... το, χώρο και λέμε: Γιατί δεν γίνονται ηλεκτρονικά οι εκλογέ, θα λύσουν κάποια θέματα. Και <coughs> κάπου πέτυχα ένα tweet το οποίο είχατε κάνει εσεί που αναφέρατε ότι υπάρχει και η τεχνολογία των data sims που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό, αν θυμάμαι καλά. Yeah. Θέλετε να μας πείτε, να μας μιλήσετε λίγο για τις ηλεκτρονικές εκλογές. Γίνονται... Κοιτάξτε, οι ηλεκτρονικές εκλογές... Τώρα να ξεκινήσουμε κάτι. Κάτι που δεν είναι ευρύτερα κατανοητό, ενώ τεχνικά, ε, επιτρέπει ε, εύκολα την παραπληροφόρηση. Είναι αυτό που λέμε μερικέ φορέ ότι κάτι που είναι τεχνικά πολύ πλόκο μοιάζει κάτι με, σαν κάτι μαγικό, με τη μαγεία. Mm -hmm. Δηλαδή, mm -hmm. άρα οι ε, ηλεκτρονικέ εκλογέ έχουν, έχουν ε, αρκετού κινδύνου παραπληροφόρηση για αυτού που δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Έτσι, mm -hmm. ε, γιατί εκεί που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο, στο σύστημα εύκολα κανείς μπορεί να σκεφτεί αφού είναι κάτι άλλο και, και κάποιος που είναι πίσω από αυτά τα mm -hmm. συστήματα μπορεί να τροποποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα των ας πούμε ηλεκτρονικών εκλογών είναι, είναι η εμπιστοσύνη mm -hmm. ε, εμείς ξέρουμε καλά ότι ας πούμε, το, το, σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ευραίως ε, ε, για εκλογές στα πανεπιστήμια και έχει επεκταθεί χρήση του και σε άλλους φορείς του δημοσίου και όπως όλα ε, λόγω της πανδημίας ε, ε, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη ζήτηση είναι απόλυτα ασφαλές τεχνικά έτσι, και, ε, και, επιτρέπει τη, ας πούμε, στο τεχνικό επίπεδο, αν κανεί κατανοεί το σύστημα αυτό, είναι, μπορεί να το εμπιστευτεί για να οργανώσει μια εκλογική διαδικασία. Ε, εκείνο που λέγαμε ε, ε, σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι ε, στην Ελλάδα, μια εκλογική διαδικασία έχει ας πούμε, ας πούμε χοντρικά δύο μεγάλα βήματα. Ένα είναι η διαπίστευση του ψηφοφόρου. Δηλαδή, mm -hmm. ταυτοποίηση ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι και δικαιούμαι να ψηφίσω, που στην, στην κανονική εκλογική διαδικασία το κάνει η φορευτική επιτροπή με το δικαστικό εκπρόσωπο που κανεί παρουσιάζει την του και λέει αυτό είμαι εγώ. Άρα, δικαιώμαι να πάρω το ψηφοδέλτιο ε, και να πάω ε, στο παραπάνω να ψηφίσω για να τον καθίσω την ε, ε, ένα σύστημα ηλεκτρονική πληροφορία όπω το ΖΕΦ ψηφιοποιεί αυτή τη διαδικασία και επιτρέπει την ταυτοποίηση. στην Ελλάδα έχει ακολουθεί μια ενδιάμεση λύση που θα μπορούσα πιθανά, αν, είχε υλοποιηθεί και είχαμε ψηφοδέλτιο όπω είναι σε άλλε χώρε που είναι τυπωμένο σε εφημερίδα και όλα τα, ψηφοδέλτια όλη τη χώρα μαζί, θα μπορούσε αν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτοποίηση, να μπορούσα να πάω να ψηφίσω σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο. Mm -hmm. Δηλαδή να, να δείξω τα αυτά μου, να τα να αυτοποιηθώ σε ε, πραγματικό χρόνο, ότι εγώ είμαι αυτός, να σημειωθεί ότι ε, θα να ψηφίσω, άρα δεν μπορώ να πάω να ψηφίσω οπουδήποτε αλλού, mm -hmm. έτσι, και ε, να πάω να ψηφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο. Mm -hmm. ε, κάποιες χώρες έχουν ιδιωτήσει ένα ενδιάμεσο σύστημα που έχουν ψηφιοποιήσει και την κάλπη. Δηλαδή, είναι τα γνωστά προβλήματα που ακούσαμε στην Αμερική, ας πούμε, είναι ότι προέφυσε στο εκλογικό κέντρο, μπαίνει στο παραβάνο που υπάρχει η ηλεκτρομηχανική συσκευή, ψηφίζει και φεύγει. Mm -hmm. Τραβά ένα μοκλό που σημαίνει είναι το ισοδύναμο της τη του το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Mm -hmm. Και αυτό τι, τι διευκολύνει, αυτό, τι καταμετρά αυτόματα του ψήφου. Άρα υπάρχουν δηλαδή πολλά στάδια. Τώρα, τα data sims που αναφέρατε είναι πρακτικά με ποιον τρόπο θα μπορούν οι συσκευέ αυτέ που θα χρησιμοποιούνται στα εκλογικά κέντρα, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ψηφιακή πούμε, διαπίστευση, να έχουν καλή λήψη. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν ότι ε, δεν υπάρχει καλή λήψη σε όλα τα εκλογικά κέντρα και έδινε το η εταιρεία στους δικαστικούς ελλοδικά... εκλογικού βγείτε, βγείτε στην αυλή για να έχετε καλή λήψη για <σκουσίλωσια> ναι, ναι. να μπορούμε να επικοινωνήσουν. Το οποίο ακούγεται λίγο αστείο. <σκουσίλω> Ενώ αν, ε, αν υποθέσουμε ότι και οι τρει πάροχοι μαζί, γιατί τα data sims αυτά που είναι μόνο για ειδικά για αυτέ τι χρήσει για data εφαρμογέ έχουν. Δυνατότητα να αλλάξουν πάροχο. Απάροχο. Οπότε αυτή, ήταν η ιδέα, ότι έτσι θα, ήταν καλύτερα πούμε, να, δουλέψει τουλάχιστον το σκέλο αυτό. Τώρα, ω προ τι εκλογέ, έχουμε την πλήρη αυτοματοποίηση που είναι το ζέφς, α πούμε, και τα ενδιάμεσα βήματα που πάνε πριν. Πάντω, ε, γύρω από το κομμάτι τη διαπίστευση, το σκεφτόμουν και εγώ και με αφορμή εσένα που δεν ψηφίζει στην Αθήνα, κανονικά. Ναι. σαν να ψηφίζω σαν εγώ. Ναι. Ναι. Ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολο άμα απλά μπορούσε να μπει να, Αυτοπίω. να πει ότι εγώ είμαι αυτό και απλά να εκδοθούν κάποια ψηφοδέλτια εκείνη τη στιγμή τα οποία είχαν οτιδήποτε χρειαζόταν για να, για να ψηφίσει. Το, 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 βασικό πρόβλημα. Προφανώ στην εκλογική διαδικασία υπάρχουν τεχνικά θέματα, αλλά νομίζω ότι διεθνώ αυτή τη στιγμή και με τη Κρίση που υπάρχει και την πόλωση. Το βασικότερο θέμα δεν είναι το τεχνικό, είναι το θέμα τη εμπιστοσύνη. Μετά πόσο κανεί μπορεί να εμπιστευτεί mm -hmm. μια πλήρω ψηφιακή διαδικασία. Ότι ε, δεν είναι διαπληκτή, α πούμε, ότι δεν ναι. υπάρχει κάποιο. <κοί> και ότι λαμβάνει υπόψη και του μη ψηφιακά εγγράμματο ή αυτού που δεν θέλουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και που θέλουν να προσέλθουν σε ένα εκλογικό κέντρο να ψηφίσουν. Ε, ένα άλλο θέμα που ε, είχα ακούσει και αφορούσε τις ε, ηλεκτρονικές εκλογές ήταν και το κομμάτι της, ε, ε, της πραγματικής ελευθερίας στην επιλογή γιατί κάτι το οποίο πολύ είχαν, πολύ, είχα ακούσει εγώ σε κουβέντες ας πάνω, ε, να συζητιέται είναι ότι, δεν είναι μόνο, είναι ότι σε εκείνη τη στιγμή πραγματικά η θέλησή σου μπαίνει σε ένα παραβάν και είσαι μόνο σου και μπορείς να επιλέξεις αυτό που πιστεύεις είναι καλό για σένα ενώ αυτό, αν μπορούσα να το κάνω από το σπίτι μου θα μπορούσε να υπάρχει μια πίεση από κάποιον άλλον, από κάποιο τρίτο. Ναι, <συστού> αυτό είναι ένα από τα γνωστά επιχειρήματα και γι' αυτό ας πούμε, τα συστήματα αυτά, όπω και το ΖΕΦ, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσει πολλέ φορέ. και μετράει η τελευταία μόνο. Αχα, <συστού> οκ. Okay. Ε, δηλαδή, έχει προοδευτεί στον αρχικό αλγόριθμο, στο ίλ, το σύστημα ήλιου που σχεδιάστηκε. Ε, είχε αυτή τη δυνατότητα για να αποφύγει αυτό το πρόβλημα. Ότι μπορεί κάποιο, α πούμε, αλλά μετά μπορεί να φύγει, να πα πιο πέρα. Και να ψηφίσει αυτό που πραγματικά ήθελε. Ναι, ναι. Και γιατί μπορεί να ψηφίσει φορές θες μετράει μόνο η τελευταία. Mm -hmm. ε, οπότε, για τις ψηφιακέ εκλογέ, έστω ότι είναι κάποια διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Το ένα είναι η διαπίστευση. Ότι... Με το πιο απλό είναι η διαπίστευση mm -hmm. και θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε, αν ε, τυπωθούν και με διαφορετικό τρόπο τα ψηφοδέλτια, αν ήδη, mm -hmm. για τη μεγάλη εφημερίδα, να μπορεί να ψηφίσει κανένα σε οποιοδήποτε ε, εκλογικό κέντρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει θέμα εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, Όχι. Δηλαδή. Αυτό, 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 είναι το, το αυτό, πιο εύκολο. Είναι, πολύ δοκιμασμένο και πολύ απλό πούμε, και εύκολο. Και το άλλο που είναι επίση κλασικό, πριν πάμε στο ηλεκτρονικό μέρο, είναι η επιστολική ψήφο. Που επιτρέπει σε οποιονδήποτε. Τα μπάλωτ που λένε στην Αμερική, αυτό δεν είναι. Όχι, η επιστολική ψήφο ναι. είναι. Το είναι η, η, ψήφη. Α, η ψήφο αυτή καθε αυτή. Ναι, ναι, Απλά στέλνουν τα μπάλωτ. Ναι, ναι. 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 ε, δηλαδή ε, η επιστολική ψήφο επιτρέπει στον καθένα να ψηφίσει. Ε, ας πούμε, από, από εκεί που είναι ας πούμε, και να ταχυδρομήσει την ψήφο του στην εφορευτική Επιτροπή. Mm -hmm. ε, α, αυτά είναι κάτι που διευκολύνει τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και είναι γενικά προς όφελος, που θεωρητικά θα πρέπει να επιτρέπεται στους πάντες. Υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που το επιτρέπουν αυτό ε, και ψηφίζει από όπου είσαι mm -hmm. στην εκλογική περιφέρεια που ανήκεις. Ε, ε, εγώ, α πούμε, θα θεωρούσα Σαν Αντώνη τώρα, που ίσω δεν, ο... δεν σκέφτομαι όπω ε, ένα στοιχείο άνθρωπο, γιατί είμαι πιο κοντά στη τεχνολογία, αλλά θα μου ήταν πολύ πιο μεγάλο το ρίσκο τη διαβλητότητα όταν ένα φάκελο έφυγε από το σπίτι μου και θα έπρεπε να φτάσει κάπω σε μια φορευτική προτροπή. Παρά ένα σύστημα το οποίο ναι. είναι ανοιχτό. αλλά είναι πιο κατανοητό, mm -hmm. είναι πιο, ε, κατανοητό ε, η διαδρομή του φακέλου που ακολουθείται. Και... Με την, με την ασφάλεια που έχει, α πούμε, γιατί είναι δύο φάκελοι, δεν είναι ένα φάκελο. Είναι ένα φάκελο μέσα σε ένα άλλο φάκελο, όπου τον, okay. που τον ανοίγει η Εφορευτική Επιτροπή και τον βάζει στην κάλπη. Το στέλνει στην Εφορευτική Επιτροπή, είναι ο δηλαδή να ανοίξει τον πρώτο φάκελο και ανοί, γίνει, γίνει δεύτερο okay. φάκελος, ο δεύτερο φάκελο, ο οποίο είναι ανώνυμο και τον ε, βάζει στη, στην κάλπη, α πούμε. Και έτσι εξασφαλίζεται και το απόρριτο τη ψήφου. Θεωρητικά είναι μια δοκιμασμένη και ασφαλής μέθοδος η οποία προφανώς μπορεί να ε, υλοποιηθεί ηλεκτρονικά. Αλλά το ηλεκτρονικό έχει το πρόβλημα, που πούμε πριν, ότι δεν είναι ευρύτερα αντιληπτό και δεν δημιουργεί το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνη. Mm -hmm, mm -hmm. Βλέπω ότι δύο κομμάτια είναι εκεί τα οποία έχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Το πρώτο είναι το κομμάτι το ότι όντω θα πάει ψήφο που πρέπει να πάει. Και το δεύτερο είναι το ότι όντω είναι ανώνυμοι. Yeah. Γιατί εγώ θα πάρω κάποιο μοναδικό token, φαντάζομαι, ένα αριθμό με τον οποίο μπορώ να ψηφίσω. Yeah. Πώς ξέρουμε ότι αυτό, πώς εγώ είμαι. Yeah, táxi, yeah. Αυτό διασφαλίζεται από τον αλγόριθμο τους, που κάνει τη μίξη στο τέλος, έτσι, που αποκρυπτο και δεν επιτρέπει, αποσυνδέει δηλαδή την... Την ηλεκτρονική ας πούμε, ψήφο από το φυσικό πρόσωπο που ψήφισε. Mm -hmm. Και αυτό είναι παλιθέσιμο μαθηματικά, δεν, δεν είναι κάτι. Απλώ αυτό πάντα έχει το ίδιο πρόβλημα με είπαμε και πριν, ότι είναι κατανοητό μόνο από. Κάποιοι θα διαβάσει ε, τον κώδικα. Ναι, που είναι από. α πούμε. επιστημονικά κατανοητό. Έτσι, είναι κατανοητό ευρύτερα. Δεν είναι με την έννοια ότι βλέπεις το φάκελο, βάζεις το ψυχοφάκελο και το βάζεις στην κάλπη. Αυτό είναι ορατό και κατανοητό από όλου δεν χρειάζεται καμία, επιστημονική γνώση για να καταλάβεις ότι αυτό είναι ασφαλές και αδιάβητο. Ε, το άλλο προϋποθέτει ότι υπάρχει φορευτική επιτροπή σε εθνικό επίπεδο που έχει ελέγξει το λογισμικό και επιτρέπει, ας πούμε, π.χ. όπως χώρες που είναι διεθνώς γνωστές όπως η Εσθονία, έχει την επιλογή στους πολίτες να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και ενα 30-40% δεν επιλέγει, δεν είναι υποχρεωτικό, όποιο θέλει. Mm -hmm. Και νομίζω και αυτό είναι και το λογικό. Ε, σε εμά, σε ορισμένε διαδικασίε, όπω είναι στα πανεπιστήμια, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική ψήφο. Mm -hmm. ε, και όλοι ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Και, α, και αυτό διευκολύνει mm -hmm. και, και τη συμμετοχή. Γιατί mm -hmm. φτάνει η συμμετοχή στο 99%. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να έχει κάποιο λόγο πούμε, προσωπικό. ηλεκτρονικά και από το σπίτι του, κιόλα. Οπουδήποτε. Mm -hmm. Καλά, νομίζω ότι αν. Ποτέ αυτό υλοποιούνταν. Εγώ θα βλέπα πιο πιθανό την, την ενδιάμεση λύση που λέει ότι παραμένει το εκλογικό κέντρο, αλλά μεταφέρει εκεί και η διαδικασία από εκεί και πέρα είναι ψηφιακή. Αυτό έχει επιλεγεί εδώ και πολλά χρόνια στι ΗΠΑ. Στην αρχή τελείω με, με μηχανικά μέσα. Mm -hmm. Στην αρχή, δηλαδή, το μηχάνημα αυτό που πήγε και ψήφιζε, ήταν με δρανάζια. Και ah, okay. Ναι, και γύριζε ένα διακόπτη, γύριζε στο το, λεβιέ και ε, πίσω υπήρχε ένα μετρητή που έγραφε την ψήφο σου, ας πούμε. Τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί αυτά. Ε, και, ε, γενικότερα μπορούν να ψηφιοποιηθούν. Δηλαδή, το πιο σύγχρονο σύστημα που έχουμε είναι αυτό τη που είναι μεικτό, που έχει τα για όσου θέλουν. Τα κλασικά εκλογικά Φάκελα, κέντρα. Ας πούμε, εκλο εκλογικά κέντρα έτσι, γιατί ο φάκελο έχει το πρόβλημα τη καταμέτρηση. Mm -hmm. Αυτό που είχαν λύσει οι ΗΠΑ mm -hmm. με το μηχάνημα ήταν ότι με το που έλυγε η κάλπη, ανοίγανε τε, την πόρτα πίσω από το μηχάνημα, βλέπανε τι ψήφου, τι καταγράφανε, δεν χρειάζεται να μετράνε ψηφοδέλτια. Mm -hmm. Άρα το, το ψηφοδέλτιο με το φάκελο έχει το διαδικαστικό θέμα ότι πρέπει να μετρηθούν. Και εκεί νομίζω ήταν και το θέμα ότι στην Αμερική περιμένουν του φακέλου του ε, ταχυδρομικού, δηλαδή ναι. να μετρηθούν. Δηλαδή, ενώ ναι. τα αποτελέσματα είναι σχεδόν άμεσα ναι. κατανοητά, ναι. αυτά που Σ... αλλάζουν είναι το αποτελέσμα. Αυτά. Ναι, ναι. συνήθω στι χώρε που υπάρχει επιστολική ψήφο, η ψηφορία ξεκινάει αρκετέ μέρε πριν από την ημερομηνία των εκλογών, σε όλε τι χώρε αυτέ. ώστε να έχουν χρόνο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ταχυδρομήσουν τα την το ψήφο του και να φτάσει πριν την μέρα των εκλογών. Mm -hmm. Το οποίο ειδικά σε χώρε όπω η Αμερική, που έτσι είναι και έχει και στρατιωτικού πολλού που του έχει στείλει αλλού, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ψηφίσουν. Οπότε με τον ένα τρόπο ή τον άλλον πρέπει. Βέβαια και στην Ελλάδα, τώρα που ψηφίζουν στο εξωτερικό, δεν είναι επιστολική η ψήφο, αλλά έπρεπε να στήσουν, νομίζω, εκλογικά κέντρα ναι, ναι. που πάλι ήταν την προηγούμενη μέρα. Ναι, εντάξει, είναι, είναι λίγο. Πολύ ξεπεράσματο από αυτό που κάναμε στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή, γιατί mm -hmm. το πρόβλημα του εξωτερικού θα έχει θα θα λυθεί με την επιστολική ψήφο. Mm -hmm. ε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συγκεντρωθεί ένα αριθμό εκλογέων για να στηθεί ε, μια, ένα εκλογικό κέντρο. Mm -hmm. Και αν κανεί ε, δει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια Έλληνε στο εξωτερικό, αυτοί που, ε, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν και γράφτηκαν γύρω στου 25 χιλιάδε, δηλαδή να, δεν αξίζει κανένα απλώ. Okay. Okay. Ήταν μικρό, ε, νομίζω το. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο σημασία έχει το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική ψήφο να είναι ανοιχτό, Ήταν... Αυτό είναι, είναι, κανονικά είναι αυτονόητο, γιατί αν δεν είναι ανοιχτό. με υπάρχει μεγενθύνεται με, ακόμα η έλλειψη, γίνεται μεγαλύτερη η έλλειψη εμπιστοσύνη. Mm. Δηλαδή, και ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν και στην Αμερική με τα μηχανήματα πλέον, όχι γιατί το, το μηχάνημα πλέον δεν ήταν μηχανικό με γρανάζι, αλλά είχε λογισμικό, ήταν ότι υπήρχαν ας πούμε, ερωτήματα που είχαν αγερθεί για την εταιρεία. Βέβαια, προφανώ πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε η εταιρεία. αλλά αν ήταν ανοιχτό λογισμικό και ελέγχετο, δεν θα υπήρχε κανένα mm -hmm. θέμα έλλειψη εμπιστοσύνη. Ε, άρα, σε κάποιε λειτουργίε του δημοσίου, το ανοιχτό λογισμικό πρέπει να είναι προπόθεση. Mm -hmm. Γιατί έτσι μεγενθύνεται ε, ή κατοχυρώνεται η εμπιστοσύνη ε, των πολιτών και των επιχειρήσεων mm -hmm. ε, για το λογισμικό που χρησιμοποιούν για να συναλλάσσονται mm -hmm. με το δημόσιο τομέα. Πρέ, πρέπει και μαζί με είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω για να το κλείσω να μπορούμε. Να υπάρχει και αυτό το οποίο λέμε reproducible build, δηλαδή να μπορώ εγώ να δω ότι το εκτελέσιμο που τρέχει, όντω έχει παραχθεί από αυτόν τον κώδικα, ή είναι πολυτέλεια αυτό η oh, υπερβολή. Oh, αυτού, αυτό είναι κανόνα γενικά. Ε, δηλαδή Στα συστήματα που θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, και κανονικά στα, στα συστήματα, στα λογισμικά που τρέχουν στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να, έχουν, ας πούμε, να είναι ψηφιακά επαληθεύσιμο ότι αυτό είναι ο κώδικα που τρέχει και δεν είναι κάποιο άλλο. Ε, έτσι, και να είναι και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Να υπάρχει δηλαδή ε, ε, ένα επίπεδο ασφάλεια και συνήθω σε πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο υπάρχουν τρίτες έμπιστε οντότητε, κρατικέ πλησίε που ελέγχουν τα λογισμικά τα οποία ε, χρησιμο, χρησιμοποιούνται, τρέχουν α πούμε και έχουν και μια διαδικασία επαλήθευση ότι αν βγει ε, 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 μια νέα έκδοση, με ποιον τρόπο πιστοποιείται ότι αυτή η έκδοση δεν έχει, σε αυτή την έκδοση δεν έχει επισέλθει κάποιο τμήμα κώδικα το οποιο mm -hmm. είναι, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για ή κακόβουλη κακό βουλή χρήση ας πουμε mm -hmm. νομίζω, mm -hmm. ότι είναι και εκείνη η πρακτική σε τέτοια συστήματα να υπάρχει και αυτό που λέμε bill of materials δηλαδή ένα σύνολο αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση το Bill of Materials είναι, είναι χρήσιμο και για πολλούς άλλους λόγους. Δεν είναι μόνο για λόγους ασφάλειας, είναι και για λόγους ακεραιότητας του συστήματος. πρέπει και να ξέρεις από τι αποτελείται ας πούμε, το συστήμα σου, ας πούμε. Υπάρχει, και, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα διεθνώ σε αυτά και υπάρχουν και σχετικά, ας πούμε, ε, σε όλα τα... Υπάρχει και, υπάρχει και σχετικό έργο ανοιχτού λογισμικού για Bill of πούμε, στο, mm -hmm. στο λογισμικό το Bill of Materials στην ουσία, τι είναι, είναι μια λίστα από άλλε βιβλιοθήκες, προγράμματα, ο, τα οποία είναι μέσα στο... Ό,τι χρησιμοποιείται για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, στο το πούμε έτσι τώρα, mm -hmm. ή αυτό το λογισμικό σαν προϊόν. Έκανε ένα αυτό, επειδή... εγώ το έμαθα πρώτη φορά όταν είδα ότι το Docker, αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να πακετάρουμε τις εφαρμογές μας, έφτιαξε σε μια δυνατότητα μέσα από τα images που έχει, τα πακέτα που στέλνει, να σου βγάζει αυτόματα ένα bill of materials με βάση κάποιε προδιαγραφέ πάντα. Δηλαδή, σου λέει: Μπορώ να καταλάβω πακέτα Debian, μπορώ να καταλάβω πακέτα Python και βγάζει. Και εγώ τότε άρχισα να ασχολούμαι και λέω: Αυτό όντω υπάρχει ανάγκη. Και μετά λες, Ναι, σε ένα δημόσιο φορέα προφαν... ή γενικά σε ένα φορέα που υπάρχει κάποια ευαισθησία στο τι θα τρέξει, προφανώ και, είναι... και είναι. σημαντικό το να ξέρεις τι, τι υπάρχει και μέσα, ναι. και για όλα τα συστήματα και για όχι μόνο για λόγους ασφάλειας αλλά και για λόγους αποτελεσματικής συντήρησης mm -hmm. και ε, αναβάθμισης λογισμικού ε, ότι λογισμικό παρέχει μια δημόσια υπηρεσία, π.χ. για τη φορολογία για την υγεία ε, για την παιδεία ε, είναι καλό να ξέρεις ναι δεν μπορεί αυτό το πράγμα είναι ώστε mm. να υπάρχει συνέχεια χρήση και να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Δηλαδή, ε, και γιατί και το, 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 το να γνωρίζει σε τι εκδόση βρίσκεσαι σημαίνει ότι μπορεί να ξέρει και αν αυτή είναι μια εκδοση η οποία υποστηρίζεται ή όχι σήμερα και πόσο καιρό θα υποστηρίζεται και πόσο εύκολο ενδεχομένω είναι να μεταπηδήσει. Δηλαδή, άμα ξαφνικά ανακαλύψει ότι δηλαδή, χρησιμοποιεί Python 2, mm. αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα τη ασφαλεία, όχι γιατί έχει μια τρύπα σήμερα το πρόγραμμά σου, αλλά γιατί αν βρεθεί μια τρύπα αύριο, μάλλον δεν θα υπάρχει... Δεν πλήση. θα γίνει τίποτα, ναι. Mm. Μάλιστα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Τι άλλο πρέπει να ψηφιοποιήσουμε? Κοιτάξτε, το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι, νομίζω, η ψηφιοποίηση παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα ε, τελευταία τετραετία ε, και Δηλαδή Προφανώ έχουν γίνει βήματα και τι προηγούμενε δεκαετίε, αλλά mm -hmm. η, η πανδημία επέτρεψε τη γρήγορη. Mm -hmm. επιτάχυνε κάποια πράγματα. Με σύνθεση αυτών. Δηλαδή και εκεί που ήταν εφικτό, δηλαδή υπήρχε δυνατότητα για διαλειτουργικότητα, ε, ε, διε, διατέθηκαν και το πιο γνωστό σε όλου πια, γιατί το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι, είναι το GovGR που επέτρεψε mm -hmm. ας πούμε, και έχει. Γύρω στι 15 πέρα από τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου που υποστηρίζονται από κάποιο πληροφοριακό σύστημα, έχει υπηρεσίε που ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι πάρα πολύ δημοφιλή και χρησιμοποιούνται εκατομμύρια φορέ το μήνα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Αλλά το, 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 το βασικό το σε όλου του οργανισμού, αλλά είναι πιο έντονο στην Ελλάδα κυρίω, γιατί έχουμε πολλή, ας το πούμε,. Αναποτελεσματική γραφειοκρατία είναι πρακτικά ότι δεν υπάρχει απλοποίηση μια διαδικασία πριν ψηφιοποιηθεί. Mm -hmm. Οπότε αυτό είναι δομικό πρόβλημα και η συνήθιση πρακτική είναι, ω τώρα, σε ένα μεγάλο βαθμό και συνεχίζεται αυτό δυστυχώ, είναι ότι ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια. Ένα, ένα, θεσμικό πλαίσιο, μια σειρά από νόμοι, α προβλέπουν κάτι. η συνήθι πρακτική είναι όταν εμφανιστεί κάποιο να αναλάβει να υλοποιήσει ένα έργο, η υπηρεσία, α το πούμε έτσι, ε, του, τον οδηγεί στο να ψηφιοποιήσει το ισχύον, Ας το πούμε, τη διαδικασία που είναι σήμερα. Σήμερα. Ενώ το σωστό να ανασχεδιαστεί η διαδικασία, να απλοποιηθεί και μετά να ψηφιοποιηθεί ή παράλληλα να ψηφιοποιηθεί. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ας πούμε, που, <συσκοίλυντα> που, που, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, και το συναντάμε σχεδόν καθημερινά. Ο ακραίο παράδειγμα ας πούμε, είναι ό,τι έχει να κάνει με, την, τις με, μεταβιβάσεις με, με ακινήτων. <συσκοίλυντα> ε. Εκεί ας πούμε είναι, είναι ας πούμε, η, η τέλεια ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. <συσκοίλυντα> <συσκοίλυντα> Δεν υπάρχει κάτι θα μπορούσα να πω χειρότερο, ας αμάστη στιγμή. Δηλαδή έχουν έρθει διαφορετικά επίπεδα γραφειοκρατία και τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουμε τώρα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι χρήζει ας πούμε, κάποιος, ας πούμε, είναι κάτι που μοιάζει με ψηφιακό γόρτιο δεσμό, τα ψηφιακό κόψι, ας πούμε. Γιατί έχουμε, ας πούμε, στα ακίνητα έχουμε το κτηματολόγιο, έχουμε την ταυτότητα κτηρίου, υπάρχει μια δεδαλώδη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η μετα... Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Ας. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που έχουν σχετικά απλοποιηθεί, ας πούμε, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Σχετικά απλοποιηθεί. Mm -hmm. ε, ε, αλλά, αν θα λέγαμε, ποιο είναι το πιο δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα, είναι αυτό. Ότι δεν, ότι δεν υπάρχει ε, η βούληση ε, να απλοποιηθεί ε, η γραφειοκρατία και μετά να ψηφιοποιηθεί. Mm -hmm. Νομίζω ότι και το, το κομμάτι αυτό που, που λέτε έχει να κάνει και με το ότι δεν, δεν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα μια τεχνολογία. Δηλαδή ότι, μπορεί να γίνει μια αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων για να βρεθεί ένα έγγραφο είναι κάτι το οποίο ένα άνθρωπο το κάνει αργά. Οι υπολογιστέ είναι να το κάνουν λίγο πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν το ότι εγώ χρειάζομαι ένα έγγραφο, το να βγει ηλεκτρονικά το αίτημά μου, να το πάρει ένα άνθρωπο, να το ψάξει και μετά να μου απαντήσει. Ναι, Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να πάω να σα δώσει μια υπηρεσία από το να μην έχει εκνευρισμένου ανθρώπου ή υπάλληλου μπροστά του. Δεν λέω ότι δεν είναι βελτίωση, αλλά σίγουρα δεν είναι μια πανάκια, γιατί ναι, πρέπει να, να μπει σε μια βάση αυτό πρώτα και μετά να γίνει γρήγορα η αναζήτηση. Κοιτάξτε, γενικά το θέμα είναι. Προφανώ υπάρχουν και θέματα προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά ε, το θέμα είναι να, να, ε, να, ας πούμε, να έχουμε στοιχεία τα οποία να, να είναι εύκολα ας πούμε, ταυτοποιήσιμα και από πληροφοριακά συστήματα. Mm -hmm. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ, παράδειγμα, σαν προσωπικό παράδειγμα, πήγα να δω, ας πούμε, την καρτέλα μου στο, στο, στον ΕΦΚΑ και είδα ότι, ότι είμαι μια διεύθυνση που είχα δηλώσει κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια. <laughs> Ενώ η πιο πρόσφατη μου διεύθυνση προφανώ υπάρχει στη φορολογική μου δήλωση, α πούμε, στο mm. τάξη, παράδειγμα. Έτσι. Ε, το θέμα είναι ότι δεν διαλειτουργούν αυτά τα συστήματα για, για πολλού και διάφορου λόγου. Ε, και, ε, και, και, τα οποία ε, αυτό δεν επιτρέπει ας πούμε, την ευκολότερη εξυπηρέτηση και είναι δύσκολο και για, για το χρήστη, τον πολίτη, την επιχείρηση, αλλά και για το δημόσιο να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Απαιτείται πιο πολύ, πιο, πιο πολύ Ανθρωποπροσπάθεια από διαφορετικέ υπηρεσίε του δημοσίου για να διεκπαιρεώσουν μια υπόθεση. Που στην ουσία αυτό είναι κιόλα αυτό το οποίο θα δώσει και παραπάνω εμπιστοσύνη, γιατί εν τέλει έτσι, είναι, αν μπορεί μια υπηρεσία. Δηλαδή, πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και χρειάζομαι κάτι, η οποία χρειάζεται κάποια δεδομένα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Το να τα πάρει κατευθείαν στην ουσία είναι πιο έμπιστο από το να μου δώσουν κάτι και να πάω εγώ να τους το δώσω και αυτό είχα ένα παράδειγμα ε, ο ίδιος εδώ ήταν πριν χρόνια μας είχε έρθει στην εταιρεία ένα συστημένο ε, ήταν ένα έγγραφο από τη Δόη, δεν θυμάμαι και πήγα να το πάρω από το ταχυδρομείο και πριν πολλά χρόνια έχουν αλλάξει κάποια από τότε, αλλά πηγαίνω στο υπόγειο να το πάρω και τους λέω πήγα να πάρω αυτό, μου λένε ποιο είσαι εσύ, δίνω την ταυτότητά μου λέω, με διαχειριστή τη εταιρεία, μου λένε που το ξέρω Λέω, δημόσια λέω είναι αυτά, να δείτε το αφημί τη εταιρεία, όλη τη ταυτότητά μου, δεν έχουμε ίντερνετ εδώ. Τι θέλετε, εξουδο... η εξουσιοδότηση μου λένε. Του λέω την ναι, έξοδο, αφού εγώ είμαι, λέω, δεν ξέρω την έξοδο. Τι σοφέρε, ωραία, ένα καταστατικό. Παίρνω εγώ το. Έρχομαι εδώ, εκτυπώνω το καταστατικό μα, το πηγαίνω, μου το δίνουν και αφού μου το δίνουν, σου λέω να σα ρωτήσω κάτι. Λέω, πώ ξέρετε ότι είναι πλαστό αυτό που έφερα εγώ τώρα, εδώ πέρα. Γιατί ήθελα να το ρωτήσω, να εδώ... δω γιατί μου το δώσετε το. Εγώ απλά σα έφερα. Πήρε το γράμμα πρώτο, βέβαια. Πήρα το γράμμα. <laughs> ναι, εννοείται. Ναι, ναι, και λέω, δεν το έφερα <laughs> εγώ κάποια σειρά α Α4. Ε, ε, ναι, ναι, η σωστή διαδικασία είναι ότι θα <laughs> πρέπει να σου ζητήσουν να πα είτε σε ένα αστυνομικό τμήμα είτε στο ΚΕΠ και να θεωρήσει το γνήσιο του εγγράφου ότι μαζί με <laughs> το, το, πρωτότυπο, έτσι ώστε να είναι βέβαιο αυτό που θα το παραλάβει ότι όντω αυτό είναι. Αλλά. Το θέμα εδώ τώρα πια είναι αυτή είναι μια προηγούμενη ιστορική φάση. Το θέμα πλέον τα δεδομένα Δηλαδή, κατά πόσο εάν υπήρχε διαλειτουργικότητα, θα μπορούσε εύκολα ε, κάποιο να δει από το πληροφορικό σύστημα mm -hmm. των ΕΛΤΑ στην προκειμένη περίπτωση, να δει από το αφού το εξειδωτήσει ο χρήστη του mm -hmm. τα, 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 τα να δουν ότι όντω. Εσεί ο, ο διαχειριστή, γιατί έτσι είναι δηλωμένο. Ε, στην εφορία. Ναι, ναι, ναι. Στην εφορία. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό είναι το κλειδί πρακτικά αυτή τη στιγμή. Τα συστήματα να ανταλλάσσουν δεδομένα, γιατί εμείς, είμαστε σε ένα, ακόμα σε έναν έγγραφο κεντρικό κόσμο. Να mm -hmm. λάβουμε έγγραφα. Ενώ στην πράξη αυτό που χρειάζεται είναι το δεδομένο που περιέχει mm -hmm. το έγγραφο, και όχι το έγγραφο αυτό καθένα. Mm -hmm. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να ρωτήσει ένα σύστημα, αν εγώ έχω άδεια οδήγηση σε ισχύ. Και το άλλο να απαντήσει είναι αν έχω ταυτότητα. Και, και ένα άλλο τραγικό που έχουμε στη χώρα μα δυστυχώ είναι ότι ταυτότητα είναι ακόμα έγγραφο. Δεν είναι ένα ασφαλέ. Δεν άλλαξε αυτό. Νομίζω όχι, ότι άλλαξε. Όχι, δε. δεν έχει αλλάξει. Ακόμα έχουμε τι παλιέ ταυτότητε οι οποίε παρότι τι δέχονται στην Ευρώπη για να ταξιδεύουμε είναι απόλυτα ανασφαλεί. Γιατί ναι. οποιοδήποτε μπορεί. Κάπου έχω ακούσω ότι πληρώνουμε πρόστιμο γι' αυτό. Δεν, δεν, το, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Για κάποια θέματα ξέρω ότι πληρώνουμε πρόστιμο, αλλά δεν το ξέρω αν ισχύει για τι ταυτότητε και το οποίο θεωρητικά είναι κάτι πολύ απλό ε, γιατί ήδη έχουμε άδειε οδήγηση οι οποίε είναι εξίσου ασφαλεί με, με, διεθνή πρότυπα και θα μπορούσαν mm -hmm. και οι ταυτότητέ μα να είναι εξίσου ασφαλεί. Αλλά παρόλα αυτά, για διάφορου λόγου που είναι παθογένειε τη ελληνική, ας πούμε, του ελληνικού συστήματο προμηθειών ας πούμε, έργων κτλ., ε, δεν καταφέρνουμε ποτέ ε, να. Ε, δεν καταφέρνει οι αρμόδιοι δημόσιοι φορεί να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, πρακτικά να, να διεκπαιρέσουν ένα έργο χωρί να δημιουργούνται υπόνοιε προτίμηση για κάποιον που προμηθευτεί έναντι κάποιου άλλου. Εγώ θα πεταχτώ και θα πω ότι εμένα μου έχει φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον δύο διαλειτουργικότητε, μάλιστα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπου το ένα είναι οι τράπεζε, αν και βέβαια αν είσαι ελεύθερο επαγγελματία, μετά υποφέρει για να καταφέρει να κάνει το το know your customer, το, ναι. το ταξίδι εκεί πέρα. Άμα δεν είσαι ελεύθερο επαγγελματία, νομίζω να είναι αρκετά πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι με τις, με το GovGR Wallet, το οποίο έχει την ψηφιοποιημένη, ψηφιοποιημένη ταυτότητα ή μια μορφή αυτή, ότι με την Aegean μπορεί να πα για να την ενώσει πάνω στο boarding pass σου και να. Ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ναι, οπότε βάζεις βάζει τον αριθμό σου, έρχεται σε ένα, μία, ένα αίτημα, ας πούμε, για να αποδειχθεί αυτή τη διαδικασία και μετά ταυτότητά το το σου δένεται πάνω στήριο, στο εισιτήριο σου. Το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι αυτό είναι ένα, ένα καλό παράδειγμα, α πούμε, πώ κανεί. Κάνεις προποθέτει να είναι κανεί ψηφιακά γράμματο, και να, να. Να, να, κατανοήσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του GovGR, mm -hmm. που πρακτικά έστω και με το μικρό αριθμό αυτών των υπηρεσιών, να είναι περίπου 20 κάτι, που σου επιτρέπει που μπορεί να τι χρησιμοποιήσει σε πραγματικό χρόνο χωρί να μεσολαβήσει κάποιο ή να χρειάζεται να επισκεφθεί κάποια Δημόσια υπηρεσία. Είναι αυτό, είναι αυτό που κάνει mm. τη μεγάλη διαφορά. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντω με τι ταυτότητε. Αυτό το οποίο κοιτούσε και ήλπιζα θα έκανε η Ελλάδα είναι <laughs> αυτό το οποίο έχουν κάνει κάποιε πολιτείε Αμερική που είναι συνδεδεμένε με τα βιομετρικά ε, του κινητού. Και η ταυτότητα είναι μία χρήση και είναι παληθευμένη ψηφιακά και από τον δημόσιο φορέα που το κάνει αλλά και από την Apple, γιατί νομίζω η Apple είναι αυτή μόνο που το έχει κάνει στην Αμερική. Οπότε σου ζητάει κάποια ταυτότητα. Εκείνη τη στιγμή σε είτε με το passcode είτε με, ε, με, το πρόσωπο και βγαίνει μια ψηφιακή υπογραφή που είναι τη στιγμή και είναι παληθευμένη. Εντάξει, είναι υπάρχουν πολλέ τεχνικέ λύσει. Στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Προφανώ υπάρχουν και θέματα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm -hmm. ε, η, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή. Ε, Ένωση έχει, έχει, μια οδηγία για μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή τη, τη χρονιά. Ήδη τρέχουν πέντε πιλωτικά. Okay. Ε, οπότε μπορεί να μα προλάβει και να μα πειράζει να φτιάξουμε δική μα ταυτότητα. <laughs> <laughs> Α, άρα όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε Μη, μία, μία, ταυτότητα. Ε, μία. Ε, σε μια εθνική διάσταση, όπω είναι οι άδειε οδήγηση που έχουμε mm -hmm. Αλλά το πρότυπο θα είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό και. Ε, ε, η, η, φυσική της και η ηλεκτρονική της μόρφη, η ψηφιακή της δηλαδή, στο, στο, γιατί αυτό συνοδεύεται παράλληλα και με το ευρωπαϊκό wallet, με mm -hmm. το ψηφιακό πορτοφόλι, πούμε. οπότε θα έχει τέτοιες δυνατότητες. Ε, Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Το, το, δομικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι παραμένουμε, παρότι κάνουμε μεγάλα βήματα, έχουμε κάνει μεγάλα βήματα Τελευταία τέτραετία, παραμένουμε στι τελευταίε θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κάπου κοντά στη. Τι Είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, και αυτή. Ε, και αυτή, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πρακτικά ε, εμεί τρέχουμε μεν, αλλά τρέχουν και οι άλλοι. Mm -hmm. δεν, δεν κάθονται και πρέπει <laughs> <εμάς, για> να μα κοντά με εμά. Προφανώ. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξουμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, αν θέλουμε να πλησιάσουμε τον mm. ευρωπαϊκό μεσόωρο. Παρότι για εμά στην Ελλάδα. Οι αλλαγέ αυτέ είναι σημαντικέ. Στην Ευρώπη είναι κοινό τόπο εδώ και χρόνια. Mm -hmm. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είπατε πριν. Είπατε ότι υπάρχει θέμα στι προμήθειε. Δηλαδή, είναι κάποιο προμηθευτή ο οποίο να κάνει κάποιο έργο και αρχίζουν και υπάρχουν υπόνοιε ότι είναι βίσμα και ίσω και να υπάρχουν φορέ που είναι βίσματα προφανώ. Ε, αυτό αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό και πώ αντιμετωπίζεται και πόσο ο τρόπο αντιμετώπιση είναι τη πολιτεία και πόσο και η ίδια εμπιστοσύνη τη κοινωνία προ αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, ένα, ένα καλό ακούγεται λίγο παράξενο. Πρακτικά όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το, το ίδιο θεσμ, παραπλήσιο, θεσμικό πλαίσιο, με μικρέ αποκλήσει. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε άλλε χώρε αρ, αρκετά έργα, α πούμε. Αυτό που κατανοούμε εμεί στι πληροφορίε, διεκπεραιώνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Και στην Ελλάδα παίρνει πολλαπλάσιο χρονικό διάστημα. Και ο λόγο είναι ότι γίνονται προσπάθειε που κυρίω ξεκινάνε από τι προδιαγραφέ. Δηλαδή, φτιάχνουν την προδιαγραφέ έτσι για να ευνοηθεί ένα συγκεκριμένο προμηθευτή. Mm -hmm. Και από εκεί ξανά ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφάνεια στι ε, στις προδιαγραφέ. Επίση, δεν υπάρχει ε, ψηφιοποίηση, ψηφιοποίηση μεν. Αλλά για το τμήμα των προμηθειών, είναι το γνωστό σε όλου μα. Κιμνδύ και εσύ, mm -hmm. δηλαδή, δηλαδή, το, το λεκτρονικό mm -hmm. σύστημα κρατικό που είναι για όλε τι προμήθειε άνω 30.000 ευρώ. Mm -hmm. Αυτό είναι ψηφιωμένο, αλλά παρόλα αυτά η διαδικασία για να φτάσει κανεί εκεί είναι αρκετά χρονοβόρα. Και έτσι δεν έχουμε τόσο γρήγορε διαδικασίε. Ε, ε, και επίση δεν υπάρχουν και ε, ε, ηλεκτρονικά marketplaces για πιο εξειδικευμένε χρήσει. Δηλαδή, θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, όπω είναι παράδειγμα το αγγλικό δημόσιο, έχει ένα marketplace που έχει ε, πιστοποιεί όλε τι εταιρείε που μπορούν να κατασκευάσουν ένα δικτυακό τόπο παράδειγμα και όταν θέλει ένας φορέας του αγγλικού Δημοσίου να κατασκευάται ένα μπαίνει στο marketplace, λέει ότι θέλω να φτιάξω αυτό με αυτέ τι προδιαγραφέ. Ε, αυτόματα ειδοποιούνται όλε οι εταιρείε που είναι πιστοποιημένε και αυτή η πιστοποίηση ανανεώνεται σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν. Κάποιο μπορεί να να φύγει για το marketplace, κάποιο δεν ξέρει τι θέλει να μπει και κάνουν κάποιε προσφορέ και αυτή η προσφορά με ένα-δύο γύρου, ανάλογα τη διαδικασία, ε, κατοχυρώνεται σε ελάχιστο χρόνο. Mm -hmm. ε, ε, αυτό στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουν. Έχουμε μεν το ηλεκτρονικό σύστημα, το SED, που είναι το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών, αλλά τα πρόβλημα τα ξεκινάνε από πιο πριν που είναι με τι προδιαγραφέ. Που βασικά ε, είτε ε, τα έργα είναι σχεδιασμένα έτσι που να είναι τόσο μεγάλα που μόνο πολύ λίγοι να μπορούν να συμμετέχουν, ή να είναι τόσο ε, πειραγμένε οι προδιαγραφέ, ώστε να οδηγούν σε έναν προμηθευτή. Mm -hmm. Ναι, και, και εκτό αυτού, νομίζω υπάρχουν κάποια μητρό, αλλά νομίζω αυτά είναι πιο κατά τόπου. Δηλαδή, σε κάποιου διαγωνισμού έχουν υπάρξει μητρό. Θυμάμαι, για παράδειγμα, με, το, με, τα εργαλεία ψηφιακά, ποιο είναι τώρα το mm. ένα πρόγραμμα mm. που τρέχει. ναι, τρέχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει κάποιου συγκεκριμένου προμηθευτέ. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθολικό, αυτό καταλαβαίνω και σίγουρα θα βοηθούσε γιατί και διαδικασία σε μια εταιρεία να μπει εκεί, εκεί πέρα θα ήταν. Ναι. Ναι, μεν πιο δύσκολη, αλλά θα έλεγε ότι έχω ένα ικανό αριθμό έργων που θα μπορούσα να συμμετέχω μετά. Ενώ τα, άμα εγώ πρέπει να μπω σε 8 μητρώα καθέτο, ε, μάλλον ναι, ναι. Θα είναι πιο δύσκολο. Ναι, κοιτάξτε, είναι, το, είναι καλό κεντρικά να υπάρχει ένα marketplace για ηλεκτρονικέ υπηρεσίε, το παράδειγμα, ε, που μπορεί και να. και να πιστοποιούνται οι εταιρείε που να μπορούν να τι παρέχουν. Mm -hmm. ε, και αυτό θα προσφέρει μεγάλη ευελιξία, ειδικά στην ανάθεση ε, μικρών έργων. Δηλαδή, να λέω παράδειγμα, 30.000 ευρώ ή. Σε μικρότερα ποσά. Ε, αυτό απαιτεί βέβαια ε, μεγαλύτερη ικανότητα σχεδιασμού από τη λευρά του δημόσιο φορέα. Γιατί για το δημόσιο φορέα μπορεί να είναι προτιμότερο να σχεδιάσει ένα πολύ μεγάλο έργο. για δηλαδή αυτό έχει άλλε δυσκολίε στην παραγωγή και στην υλοποίηση. Από το να σχεδιάσει ε, το πολλά μέχρι. μικρά έργα που τα έχει ανάγκη. Και θα δουν ε, και, και πιο χρήσιμα και πιθανόν να είναι και πιο οικονομικά και πιο αποτελεσματικό, γιατί συνήθω ένα μεγάλο έργο πληροφορική παίρνει πολλά χρόνια να υλοποιηθεί και ε, κάπως χάνεται η συνέχεια, α πούμε. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι και στα μεγάλα έργα, όχι στο δημόσιο τομέα απαραίτητα μόνο, αλλά και στον ιδιωτικό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, είναι ότι όσο μεγαλώνει το έργο, αναγκαστικά το. το το, το περιθώριο που θα βάλει η εταιρεία θα είναι μεγαλύτερο γιατί το ρίσκο μεγαλώνει. Δηλαδή όλο αυτό αρχίζει και, και δημιουργεί κομμάτια στα οποία δεν είναι, δεν είναι αποδοτικά. Όχι αποδοτικά, απλά θα υπάρχει μια καθυστέρηση, θα βάλεις παραπάνω χρόνο υλοποίησης, θα βάλεις παραπάνω χρήματα... Θα θε να μικρύνει το δικό σου ρίσκο, γιατί mm, Αυτό, αυτό είναι, είναι, έχει μελετηθεί διεθνώ. Δηλαδή, στα μεγάλα ERP συστήματα, όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι πιο, πολύ πιο χειρότερα τα ποσοστά. Ε, είναι ότι ένα, ένα στα τρία μεγάλα πληροφορική πετυχαίνει. Ε, ένα, το, το δεύτερο, είναι, το ένα άλλο τρίτο είναι περίπου στη μέση. Και τώρα τρίτο εγκαταλείπεται τελείω. Τόσο mm. πολύ. Mm. Ναι. Αυτό είναι διεθνώ. Στην Ελλάδα, κανεί δεν τα μετράει αυτά. Και αυτό έχει να κάνει, αν κανείς μετρούσε την τελευταία 20η πόσα έργα πληροφορική έχουν παραγγελθεί και υλοποιηθεί από το δημοσίου και πώ θα χρησιμοποιούνται σήμερα, θα ήταν προ μεγάλων εκπλήξεων. ναι. Γιατί είναι, εγώ από μια πρόχειρη μελέτη που είχα κάνει κάποια στιγμή, ε, είναι κάτω από το ένα πέμπτο. Δηλαδή, στα πέντε, το ένα έχει παραγωγική χρήση. Αλήθεια. Άλλα, Αυτό είναι τραγικό. Τα άλλα yeah. είναι ε, εγκαταλείπονται για διάφορους λόγους. Έτσι. Εγκαταλείπονται, συγγνώμη, υλο... πριν, πριν την ολοκλήρωση ή και μετά την ολοκλήρωση να χρησιμοποιούνται. Παραδίδονται και δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Και, κυρίως γιατί παίρνουν πάρα πολλά χρόνια να έπαιρνουν η διαδικασία αυτή και δεύτερον γιατί ήταν κακά σχεδιασμένα γιατί δεν ακολουθείται ένας, ένα, ένας, ένα μοντέλο συνεργατικού σχεδιασμού. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή... Ένα μοντέλο που να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν λόγο και στους παρόχους να έχουν λόγο. Δηλαδή, πρακτικά αυτή τη στιγμή είναι το μοντέλο αυτό που λέμε, διαβάζουμε την νομοθεσία, ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Δεν ρωτάτε, ας πούμε, π.χ. αν είχαν ρωτηθεί οι χρήστες του τάξη και οι εφοριακοί που το χρησιμοποιούν, το σύστημα αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο χρηστικό. Αυτό δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα είναι από τα ελάχιστα, ας πούμε, σε ελάχιστα συστήματα ακολουθείται η προσέγγιση ας πούμε, του συνεργατικού σχεδιασμού και του ευέλικτου Ευέλικτη υλοποίηση. Γιατί αν υλοποιεί κάτι ευέλικτα και σταδιακά, αποφεύγει και αυτά τα, τα λάθη, α πούμε. Γιατί συνήθω, όταν σχεδιάζει ε, ένα μεγάλο σύστημα από την αρχή και τα λοιπά, και κάνει κάποιε παραδοχέ, αυτέ οι παραδοχέ κάποια στιγμή δεν επαληθεύονται και έχει μεγάλο κόστο να κάνει πίσω. Και στην Ελλάδα, συνήθω, η πρακτική είναι ότι πείθει με διάφορου τρόπου που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, αυτού που παραλαμβάνουν το έργο. Ότι μπορεί να το παραλάβετε και, και έτσι πολλά καρπολάρια καταλήγουν να μην χρησιμοποιούνται. Mm -hmm. Γιατί πρακτικά να τελειώσει η διαδικασία είναι και το κίνητρο ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα ότι εδώ, τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χάσουμε του πόρου. Αλλά στην mm -hmm. πράξη δεν υπάρχει κανένα όφελο ούτε για αυτού που τα έργα. Δηλαδή στου 4 πέντε στους δεν ωφελούνται mm -hmm. τι επενδύσει που γίνονται. Συνήθω όταν εμεί όταν στι δουλειέ που κάνουμε, που είναι consulting, α πούμε, και παίρνουμε κάποια δουλειά. πέραν το ότι τελευταία δικά προσπαθούμε να περιορίζουμε τα έργα σε τρίμηνα, τουλάχιστον σε τρει μήνε να υπάρχει κάτι παραδοτέο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί έχουμε δει ότι μετά είναι εύκολο να αρχίσουν να ξεφεύγουν πράγματα. Αλλά αναγκαστικά κάποιο χρόνο στην αρχή είναι μια συζήτηση και ένα σχεδιασμό από κοινού με τον πελάτη, που λέμε, το οποίο κερδίζουμε όλοι με αυτό, δηλαδή μπορεί εν τέλει και εμεί να κάνουμε λιγότερο δουλειά επειδή ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι συγκεκριμένε οι προτεραιότητες και ίσω είναι και πιο εύκολες και αυτό γιατί όμως να, να μην γίνεται δηλαδή εμένα στο μυαλό μου το αθώο είναι αυτονόητο και, και... το καλύτερο, αυτή, αυτή δεν βλέπω κάποιον να κερδίζει από αυτό. Ναι κοιτάξτε ε, η, αυτή είναι, αυτή, νομίζω ότι ο σωστός τρόπος και... Γίνεται κατά κανόνα πια, έχει υιοθετηθεί αυτό που λέγεται η ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξη το Agile, mm -hmm. ε, στον ιδιωτικό τομέα και γίνεται προσπάθεια να υιοθετηθεί και στο δημόσιο. Στο δημόσιο είναι λίγο δύσκολο να υιοθετηθεί γιατί ερμηνεύεται πολύ γραφειοκρατικά η διαδικασία των προμηθειών. Mm -hmm. Δηλαδή, θέλει... Ε, και, και είναι πιο... Δι, δι, α, απαιτεί μεγαλύτερη, ας το πούμε, εμπλοκή. Άρα, πιο πολλή δουλειά για το φορέα του δημοσίου να α, παραλάβει, να συμμετέχει και να παραλάβει ένα έργο που σχεδιάζεται ευέλικτα. Είναι προφανές ότι είναι πιο, ε, πιο, α, πιο αποδοτικό και για, τον, ε, και για την εταιρεία που το υλοποιεί και για αυτόν που παραλαμβάνει το έργο. Mm. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ο ιδανικός τρόπος να σχεδιάζονται τα έργα πληροφορικής. Mm -hmm. και να, να είναι, ναι, ναι. Να είναι σε, σε, κύκλου, μικρούς κύκλους ας πούμε, που, με, που, βελτιώνονται διαρκώς ας πούμε, γιατί υπάρχει ας πούμε, ε, αυτό, η κλασική προσέγγιση το έχουμε, εμείς το έχουμε υλοποιήσει και το έχουμε επαληθεύσει στο παρελθόν τη διάβγεια με αυτόν τον τρόπο τη φτιάξαμε ας πούμε. τη φτιάξαμε με το με την βασική αρχή με το ας πούμε, 10% των πόρων φτιάξαμε περίπου το 70% της λειτουργικότητας. Mm -hmm. ε, με, μετά όταν το έργο αυτό προκηρύχθηκε και τα λοιπά το κόστος ήταν και λογικά ήταν πολλαπλάσιο γιατί για να φτάσεις ας πούμε στο 100% της λειτουργικότητας, mm -hmm. το τελευταίο 20-30% μπορεί να έχει 10 φορές πάνω το κόστος. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι. Και έτσι ξεκινήσαμε ας πούμε τη διεύγεια και τη φτιάξαμε σε, περίπου, σε λιγότερο από 6 μήνες ας πούμε και ήταν έτοιμη με την ψήφιση του νόμου το 2010. Mm -hmm. Αυτό. Α, αλλά τουλάχιστον είναι το σωστό 30% αυτό που μένει. Γιατί πα και στην αρχή προδιαγράφει αυτό που ξέρει ότι είναι το, το απαραίτητο και μετά μπορεί να, να πάρει το χρόνο και χρησιμοποιώντα ενδεχομένω ένα ποσοστό το εργαλείο, ώστε να δει τελικά ποιον το, το υπόλοιπο σωστό 30%. Γιατί μπορεί να φτάσει να χαλάσει δύο λεφτά και να φτιάξει το λάθο 30, αυτό που δεν mm. mm. ναι, 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 ναι. χρειαζόμενο. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο και έχει επαληθευτεί σε πολλά έργα διεθνώ. Και όπω σα είπα, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα με τη διάβη, που, που θα, θα ήταν ας πούμε, πολύ ωφέλιμο για το δημόσιο να ακολουθεί αυτή τη μεθοδολογία, Να υπάρχει δηλαδή μια ευέλικτη προσέγγιση και σταδιακή υλοποίηση και όχι να είναι ε, μία και έξω. Εγώ θέλω να, να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και να, να ρωτήσω. Τη Διάβγια την είχατε, είχατε ασχοληθεί με το καπέλο τη Εννιτέ του Τσελάκ. Ό, είπε κάτι άλλο. Ό, τότε είχαμε φτιάξει μια ομάδα ε, ε, γιατί ε, ε, η ιδιάφια ήταν μια ιδέα του, του, του τότε πρών, του, 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 του Γεωργίου Παπανδρέου. <στονικούν> που, την οποία την είχε διατυπώσει από το 2005. Ε, γιατί είχε μια εξοικείωση και μια. Ε, Βλέπει πάρα πολύ τι δυνατότητε του διαδικτύου και είχε διατυπώσει την ιδέα, α πούμε, να. Ε, Όλε οι αποφάσει να είναι στο διαδίκτυο. Και με αυτή την έννοια, εμεί κάτσαμε μια ομάδα τότε και μελετήσαμε τι γίνεται διεθνώ, ποιε είναι οι λύσει, οι απόψει. Είχε, είχε, είχε λίγο πολύ τη δεκαετία αυτή, δηλαδή νομίζω γύρω στο 2005-2006, είμαστε βέβαια και εξοικειωμένοι με τι βασικέ αρχέ του Ιντερνετ που λέγαμε πριν. Ε, είδαμε ότι υπήρχε ένα κίνημα που ήταν υπέρ της Λέγονται το Open Government Partners, mm -hmm. που ήταν υπέρ τη ανοιχτότητα. Και έτσι σχεδιάσαμε τη διάβια. Με μια μικρή σχετικά ομάδα, αλλά με συνεργατικό τρόπο, μιλώντα και με χρήστε και με, χρήστες, και με ε, στελέχη του δημοσίου. Ε, και, έτσι, και από εκεί προέκυψε, κλέψαμε μια ιδέα από τις τράπεζε βασικά, που ήταν ας πούμε: γιατί κάθε, ένερφο, κάθε συναλλαγή με ένα πληροφορίο μια τράπεζα έχει έναν μοναδικό κωδικό. Mm -hmm. and a unique transaction code Αυτή την ιδέα την, την πήραμε και τη μεταφέραμε στη Διάβια που είναι ο, αδάο ΑΔΑ ο, αδά, ο λεγομενο mm -hmm. ε, που είναι ένα μοναδικό κωδικό που ανταποκρίνεται στην, στη διοικητική πράξη αυτή που αναρτάται στη Διάβια και είναι παληθεύσιμο και ψηφιακά, ας πούμε, παληθεύσιμο. υπάρχει δηλαδή, mm -hmm. validator και, και, τα, και η Διάβια σχεδιάστηκε με, με αυτέ τι βασικέ αρχέ τη ανοιχτότητα από την αρχή. Έχει όλα, όλα τα δεδομένα τη Διάβια είναι ανοιχτά διαθέσιμα. Και ό,τι συστήματα φτιάξαμε εκείνη την εποχή, με εξαίρεση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που δεν ακολούθησε τι οδηγίε που είχαμε δώσει και δεν έχει ακόμα αρκετά δεδομένα, όπω και άλλα συστήματα, όπω είναι το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθείων, mm -hmm. τα δεδομένα που δίνει είναι λίγο ελλειπή. Mm -hmm. Αλλά παρόλα αυτά, η Διάβια ήταν ένα πρότυπο σύστημα που σχεδιάστηκε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από μια ομάδα που πέρανταν 7 developers mm -hmm. και αναλυτές ε, και το, το πιλωτικό δούλεψε. Ε, ξεκίνησα με τον Μάρτιο και λειτουργούσε τον Αύγουστο ήδη και τέθηκε σε λειτουργία με την εφαρμογή του νόμου 1η Δεκεμβρίου 2010. Το, δε σύστημα, το πλήρες σύστημα που είχαμε σχεδιάσει πήρε με διαδικασίες του Δημοσίου, δηλαδή της, 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 της Κούτου που ΑΕ, τέσσερα χρόνια. Δηλαδή okay. ανατέθηκε το 2014. Αλλά πρακτικά, αν έχει ακολουθεί το κλασικό μοντέλο του Δημοσίου, δεν θα υπήρχε διάβια, γιατί κανεί δεν ήξε, θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι μετά από τέσσερα χρόνια θα υπήρχε πολιτική βούληση να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα mm -hmm. που, που δίνει διαφάνεια στι διοικητικέ πράξει του Δημοσίου. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και, και σαν έτσι, ας πούμε, συνέχεια, η ΕΛΑΚ είναι σαν οργανισμό ασχολείται με αυτή την πρωτοποίηση, αυτή την τύπο του πρωτοποίηση κλπ. Λοιπόν. Η ΕΛΑΚ προσπαθεί, η ΕΛΑΚ ξεκίνησε σαν ας πούμε, πρωτοβουλία των πανεπιστημίων και του ΕΔΕΤ το το, το GRNet, λόγω δεν είναι τότε, τώρα λέγεται. Ε, το 2000 περίπου σαν έργο και ε, με μια α το πούμε γραφειοκρατική διαδικασία, που, γιατί πρέπει να αποφασίσουν οι σύγκριτοι των πανεπιστημίων και τα λοιπά να μετέχουν ω μέτοχοι, ε, συγκροτήθηκε ω εταιρεία το 2008. Αλλά από τότε που ξεκίνησε ω ε, έργο, ε, ξεκίνησε με, ε, με, με το να προωθεί τι άδειε ελεύθερου λογισμικού, ξεκίνησε με την ελληνοποίηση των Creative Commons. Mm -hmm. Για τη μεταφορά του στην ελληνική ένωμη τάξη. Και ε, ε, στη συνέχεια έχει, οργανω... έχει ομάδες εργασίας που προωθούν το ανοιχτό, ας πούμε, στην εκπαίδευση, που θεωρητικά είναι ο πιο φιλικό χώρος του να ιφητεί ανοιχτέ τεχνολογίε, τόσο η mm -hmm. μέση εκπαίδευση όσο και στα πανεπιστήμια, αλλά και στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο. Ε, και οργανώνει δράσει για την πρόθεση είτε συγκεκριμένων έργων ανοιχτού λογισμικού, δηλαδή έργων που δημοφιλών στην Ελλάδα, είτε αφορά την ελληνοποίησή τους, την επέκτασή τους, είτε την ενθάρρυνση για τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού σε όλους τους τομείς. Γίνεται και το συνέδριο, το FOSCOM, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Ναι, κάθε χρόνο. Είναι, χρόνο είναι, βασικά οργανώνεται ε, εκ περιτροπής ε, από την, μια ομάδα ανοιχτού λογισμικού σε ένα πανεπιστήμιο σε μια πόλη. Ας πούμε, πέρσι έγινε στη Λαμία. <laughs> ε, φέτος το 23 θα γίνει στη, στο Εράκλειο της κρητης mm -hmm. ε, η ιδέα είναι ότι υπά, σε ένα πανεπιστήμιο υπάρχει μια ομάδα ε, φοιτητών που ενδιαφέρεται και οργανώνει και σε αυτό γίνονται παρουσιάσεις από τον, ε, και από τα πανεπιστήμια και από το δημόσιο και από τις εταιρείε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ε, αυτό είναι ένα θεσμό που ε, γίνεται τα τελευταία 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανάλογο ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίο δεν περιφέρεται βέβαια στην Ευρώπη, γίνεται κάθε χρόνο. Στο Βέλγιο, εννοείται το, 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 η, η Φόσταντα, που γίνεται κάθε τέλο Αρχέ Φεβρουαρίου, τέλο Ιανουαρίου. Γίνεται η, η mm -hmm. συνάντηση αυτή, όταν ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, νομίζω, ήταν μια μικρή συνάντηση του 500 περίπου developers. Τώρα φτάνει πάνω από 5.000 developers. Τώρα λόγω του κορονοϊού έγινε. Ε, ε, εξ αποστάσεω και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, 25.000. Mm -hmm. και Τώρα έχει συνεχίσει συνεχίζει σαν ευρυδικό. Πέρσι που πήγαμε, φέτο δηλαδή, το 23, ήταν διαζώσει και είχε τον ίδιο αριθμό, αλλά είχε και πάρα πολλού εξ αποστάσεω. Αυτό είναι παγκόσμιο πια συνέδριο ανοιχτού λογισμικού. Παρουσιάζονται όλα τα ενεργά έργα από όλε τι χώρε και κάθε χρόνο πριν από τη συνάντηση αυτή οργανώνεται ένα λεγόμενο pre-fosband. Mm -hmm. Όπω συμμετέχουν όλοι οι οργανισμοί σαν την Ελλάδα από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Όπου και εκεί mm -hmm. πρακτικές ιδέες πρακτικέ, ιδέε κτλ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να πάω. Ήταν να πάω το 2020-2021, αλλά συνέβη <laughs> η πανδημία. ναι, ναι, ναι. Δεν... Ε, Εμεί ενθαρρύνουμε ναι. και, και εταιρείε του ιδιωτικού τομέα, αλλά και. Ε, τα λέγε από το δημοσιοί, να συμμετέχουν στη ΦΟΣΔΕΜ, το πιο ιδανικό βέβαια να έχει κανεί να παρουσιάσει κάτι. Ε, και προσπαθούμε κάθε χρόνο, φέτο και είχαμε τρει παρουσιάσει από συνεργάτε τη ΕΛΑΚ. Ε, το, αλλά έχουν, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όλε τι παρουσιάσει ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά Πάρα πολλέ ενότητε, πάρα πολλά tracks, που είναι σε όλα, από το hardware έως το software και διάφορα mm -hmm. πολύ εξειδικευμένα θέματα, τις άδειε, τα bill of materials που λέγαμε mm -hmm. κλπ. Υπάρχει ειδικό session και εκεί είχα μια παρουσίαση από έναν φοιτητή που είχε δουλέψει στο πλαίσιο του Google Summer of Code. Ah, μάλιστα. Μία από τις δράσεις που έχει η ΕΛΑΚ είναι κάθε χρονό συμμετέχει στο Google Summer of Code mm -hmm. με έναν αριθμό έργων γύρω στα 8 με 10 έργα τον χρόνο. Ah, αρκετά. Ε, τα οποία κάποια από αυτά, η φιλοδοξία μα είναι πάντα να, κάποια από αυτά να καταφέρουμε να παρουσιάζονται. Ό, τα πιο πολλά παρουσιάζονται στη μου, αλλά και κάποια επειδή είναι πιο ανταγωνιστική διαδικασία, λέει, υπάρχουν πολλέ καλέ προτάσει, άρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν επιλογή. Ε, φιλοδοξούμε, επιδιώκουμε να παρουσιάζονται και στη Φόσκο. Ε, και π, έστω ότι είτε κάποιο φοιτητή είτε κάποιο επαγγελματία, ο οποίο ενδιαφέρει για τον λογισμικό και θέλει να, ή να βοηθήσει να ασχοληθεί έστω με την Ελλάδα, να έρθει λίγο πιο κοντά. Ποιοι είναι οι τρόποι και. Ο πιο κλασικό τρόπο είναι οι ομάδε εργασία. Έχουμε έξι mm -hmm. ομάδες ομάδε εργασία από την πιο κλασική που είναι του ανοιχτού λογισμικού έω και του ανοιχτού hardware. Από την πιο τελευταία, α το πούμε έτσι. Τώρα φτιάχνουμε άλλε δύο. Μία για ανοιχτή επιχειρηματικότητα και έτσι, μία που τη λέμε open media που είναι απευθύνεται κυρίω σε δημοσιογράφου και ανθρώπου των μέσων. Άρα έχουμε, θα έχουμε 7 ομάδε σε λίγο που είναι ο τρόπο με τον οποίο καλή μπορεί να συμμετέχει. <coughs> Οι ομάδε αυτέ σε αιτήσια βάση έχουν επικεφαλής Α πούμε, έχουμε και πει και ομάδα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ο καθεξή. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε και στην ασκήση κυβερνών πολέμου πανόπτη, φτιάχνοντα okay. ομάδε στα πανεπιστήμια κτλ. Και, τα λοιπά. Mm -hmm. και τα θέματα τη κυβερνών ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm -hmm. Άρα, ο τρόπο που μπορεί κανεί να κάνει συμμετέχει στην Ελλάδα είναι συμμετέχοντα στα στις ομάδες αυτής της εργασίας είτε συνεργαζόμενος με ένα πανεπιστήμιο ή με ένα σχολείο για να υλοποιηθούν δράσεις ανοιχτού λογισμικού. Εμείς προωθούμε πάρα πολύ ε, στα σχολεία να υπάρχουν εργαστήρια ανοιχτού λογισμικού mm -hmm. πολύ χαμηλού κόστος δηλαδή να είναι με Raspberry το μεγαλύτερο κόστος είναι η οθόνη το πιθαρολόγιο και το ποντίκι ας πούμε να είναι με Raspberry Pi να έχουν ένα 3D printer, ένα 3D scanner γιατί είναι άλλη εμπειρία των Mm -hmm. Και των εκπαιδευτικών και των παιδιών που συμμετέχουν γιατί έρχονται σε επαφή με, με σύγχρονε τεχνολογίε και, και μαθαίνουν κυρίω. Καλύτερα. φαντάζομαι ότι σίγουρα το παιχνίδι όταν είναι κάτι πιο εύκολο να εισάγει μια τέτοια έννοια σε σχολεία, όπου μπορεί κάποιο να φτιάξει κάτι και να το δει. Δηλαδή, θεωρώ η μαγεία του να, να δει να τυπώνεται κάτι τρισδιάστατο μέσα από έναν εκτυπωτή είναι. Έχιστε. Η προϋπόθεση σε αυτό είναι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μεράκι που να θέλουν. Και εκεί που υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μεράκι έχουν πετύχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Υπάρχει πούμε, λογαρή, ένα λογαρίνο σχολείο στο Βίρονα που μαζί, πριν νομίζω έξι χρόνια φτιάξαμε το Open Lab εκεί, mm -hmm. του Βίρονα που έχει καταφέρει οι καθηγητές ε, mm -hmm. να ε, μπορούν να κινητοποιούν ε, του ε, τους μαθητές και έχουν πετύχει το εξής ενδιαφέρον ότι οι μαθητές έχουν τόσο ε, ενθουσιάζονται και ε, κινητοποιούνται τόσο πολύ που ακόμα και όταν ε, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο επιστρέφουν στο σχολείο για να δείξουν και στα νεότερα παιδιά δηλαδή που είναι βασικά οι τρεις τάξεις του, ε, του γυμνασίου ας πούμε που είναι ενεργοί γιατί άλλο με άλλο τρόπο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα εργαστήριο στο γυμνάσιο και με άλλο τρόπο στο δημοτικο mm -hmm. Εμεί έχουμε μια μεγάλη δράση που υλοποιούμε κάθε χρόνο σε συνεργασία με το ΟΝΑΣΙΟ που εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικού ε, στην ε, χρήση ας πούμε, των ανοιχτών τεχνολογίων και τρέχουμε και ένα διαγωνισμό <coughs> που είναι οι ανοιχτέ τεχνολογίε στην εκπαίδευση που κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω από 200 ομάδε ε, παιδιών και καθηγητών που κατασκευάζουν κάποια έργα με μια θεματολογία, ας πούμε, κάθε κάθε χρόνο πέρσι ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη, φέτο ήταν για το περιβάλλον το ε, Πάρα πολύ φοβε, φοβερά ενδιαφέρον και να. νομίζω ότι το, το, σημαντικό είναι ότι προσπαθείτε να κρατήσετε χαμηλό το κόστο γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλά σχολεία δεν είναι δύσκολο να βρεθεί το, ε, η χρηματοδότηση για τέτοιε ενέργειε. Οπότε κρατώντα χαμηλά, σίγουρα βοηθάτε πολύ περισσότερο εκεί πέρα. Οπότε, μάλλον το μεράκι είναι αυτό που λείπει και μακάρι να το βρουν περισσότεροι οι καθηγητέ και να βοηθήσουν. <συ Kook> ναι, κεντρική ιδέα είναι έχουμε προδιαγράψει ένα open lab που <συ> το σχεδιάσαμε με ανοιχτό διαγωνισμό. Και εκεί προδιαγράφεται, α πούμε, προδιαγράφεται διάφορα επίπεδα α πούμε, maker spaces. Αυτά είναι τα open lab, maker spaces είναι, που μπορεί <συ> να φτιάξει από 5.000 ευρώ έω 50.000 ευρώ, γιατί αν θε να πάρει ασμένα. CNC, mm -hmm. ένα, μια μηχανή που μπορεί να φτιάξει πιο σύνθετε κατασκευέ, έχει μεγαλύτερο κόστο. Mm -hmm. Αν ξεκινήσει yeah. από κάτι μικρό, δηλαδή α πούμε 10 Raspberry Pi, 10 οθόνε, 10 πληκτρολόγια, ποντίκια και ένα 3D printer mm -hmm. που πλέον έχει πέσει σημαντικά το κόστο. Δηλαδή, πέσει, τώρα πήρε ένα σχετικά καλό αποδεκτό 3D printer με 300 ευρώ mm -hmm. ένα 3D scanner, αυτόματα. Διαμορφώνει σε ένα άλλο εκπαιδευτικό περιβάλλον με αυτά τα εργαλεία. Είναι νομίζω κόσμο που θα μπορούσε ενδεχομένω να. Ε, κάποιο γονιό, μια εταιρεία, δηλαδή, μπορεί να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση, ας πούμε, για, σχετικά <συσκολίες> εύκολα. Ανάλογα με τι κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε του κάθε σχολείου, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά σχολεία ήδη. ήδη δηλαδή, οι γονεί ε, κινούνται μόνοι του, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται, α πούμε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολεία που είναι σε γειτονιέ ή έχουν τυχαίνει να έχουν γονεί που έχουν δυνατότητα. Το θέμα είναι να είναι και στα υπόλοιπα σχολεία στη χώρα. Να υπάρχουν δηλαδή, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει έτσι και σαν ε, σιγά σιγά πήγαινε προς το κλείσιμο είναι μια ωραία έτσι πούμε, νότα να το αφήσουμε γιατί δηλαδή εγώ έχω δει πολλά παιδιά πούμε, είτε ε, φίλων κλπ. τα οποία είναι λίγο πιο μεγάλη, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο συνήθως και είναι φανταστικό όταν σου μιλάνε για εργαστήρια ρομποτικής ή... Τριδιάστων εκτυπωτών κλπ. Είναι φοβερό το πόσο βλέπει ότι του γεμίζει και ναι, 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 ναι. του παρακινεί αυτό. Λέστε, γενικά νομίζω ότι αυτό που ίσω δεν είναι ευρύτερα κατανοητό και στου γονεί πολλέ φορέ είναι ότι όταν ε, ένα παιδί εξοικειώνεται με το ανοιχτό λογισμικό, τι ανοιχτέ τεχνολογίε, όχι έτοιμα προϊόντα ε, προκατασκευασμένα, πέρα από το ότι έχει μικρότερο κόστο, είναι ότι μαθαίνει πιο πολλά. Mm. Ε, δηλαδή, πιο, μαθαίνει πιο πολλά πράγματα όταν κατασκευάσει μια κατασκευή με υλικά ας πούμε, που τα βρεις σχετικά φθηνά, ένα Arduino kit παράδειγμα και το προγραμματίσεις παράδειγμα σε Python ε, σαν μαθητής ας πούμε, και σαν εκπαιδευτικό πιο κερδισμένος από το να πάρεις σαν κάτι έτοιμο απλώς να το βάλεις ας πούμε, σε μια ρουτίνα και γι' αυτό στο διαγωνισμό που κάνουμε εμείς προσπαθούμε να καλλιεργούμε αυτό Είδους δηλαδή, του είδου τη διαδικασία. Δηλαδή, ένα από του όρου του διαγωνισμού είναι αυτοί που εντρύνονται, είναι να δημιουργούν και εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή του, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να μπορεί το έργο που φτιάξαμε να το πάρει κάποιο άλλο και να το επαναλάβει. Mm -hmm. ε, γιατί βασικά το ενδιαφέρον είναι να δημιουργήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να κινητοποιεί. Και φιλοδοξούμε να καταφέρουμε να έχουμε τέτοιε δράσει σε όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. Mm -hmm. Πολύ σημαντικό. Και, μα και μακάρι έχω να πω, και ειδικά και εκτό Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είναι λίγο πιο εύκολα. Ε, μακάρι και από κέντρο του Έχουμε πολλέ αξιόλογε συμμετοχέ και επίση έχουμε, ε, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι κάποιο θα το μελετήσει κάποια στιγμή. Έχουμε πολλέ συμμετοχέ από την Που είναι ναι, ε, ναι ε. που οι υπεραγωγοί ενδιαφέρονται. Mm -hmm. ε, γενικότερα ε, φαίνεται και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά έχουμε καλέ συμμετοχέ. Ε, μετά το γυμνάσιο και το λύκειο έχουν, έχουν αρχίσει και έχουν δομικά προβλήματα. Δηλαδή, συμμετοχέ καλέ πράγματι στο και στο γυμνάσιο, στο Λύκειο αρχίζουν και δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα με την έννοια ότι είναι πια προσανατολισμένο προ τι εξετάσει mm. τα παιδιά δεν έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, ειδικά στι δύο τελευταίε τάσει του Λύκειου. Μάλιστα. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σχολεία που το έχουν καταφέρει και, έχουν και mm. κρατάνε το ενδιαφέρον των παιδιών ακόμα και στο Λύκειο. Mm. Στο γυμνάσιο. Ε, και ίσω όσο γίνεται πιο ευρέω ε, διαδεδομένο αυτό στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, Κατ' επέκταση και στο Λύκειο θα είναι κάτι το οποίο και τα παιδιά ίσω ζητάνε παραπάνω. Δηλαδή, άλλο να πει ότι πάω σε παιδιά τα οποία δεν το έχουν βιώσει ξανά να το εισάγω σαν διαδικασία και άλλο, παιδιά τα οποία έχουν μάθει να το κάνουν θα το δεχθούν πιο εύκολα και θα το ζητάνε ενδεχομένω και μετά. Άρα λοιπόν η συνέχεια ίσω βοηθήσει. Οπότε μάλλον θέλει λίγο χρόνο, αλλά ναι, θα πάμε προς ας εκεί. Εγώ, για εμά α πούμε και. Είναι προφανέ αυτό για μα, δηλαδή, που το πιστεύουμε. Το κλειδί είναι το ανοιχτό λογισμικό και το ανοιχτό χάρτη. Που μπορεί να το, να το σκανάρεις, να το τυπώσει, να το κατασκευάσει, έχει έτοιμα σχέδια. Δηλαδή, που που το, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία. Mm -hmm. Και όχι να πάρουν κάτι έτοιμο. Ναι, αυτό, αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή, εάν τα εργαστήρια στα σχολεία ήταν εξοπλισμένα με 3D printers. 3D scanners, ανοιχτά λογισμικά κτλ. Θα, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή από το να προετοιμάζουν, να εκπαιδεύονται σε έτοιμα σε έτοιμες λύσεις. Εγώ τα κατώ. Εγώ συμφωνώ και το τελευταίο που θα πω είναι ότι όσες φορές εγώ μπόρεσα και έπαιξα με τέτοια πράγματα ε, ακόμα και τώρα, δηλαδή, λέω, ωραία, ας λίγο να σου... Υπάρχει μια σε αυτό, δηλαδή, μετά από... υπάρχει μια ευχαρίστηση. Α, σίγουρα. σίγουρα και αυτό βοηθάει, νομίζω το ξέρουμε κιόλας, ότι αυτό βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία, mm. ότι ε, μαθαίνεις πιο εύκολα. Όχι, είναι, είναι και διεπιστημονικό. Μαθαίνεις, ε, ας πούμε, και mm. θέματα που έχουν σχέση με τη μηχανική, ας πούμε, με τα mm. μαθηματικά και ούτω καθεξής ε, και τον προγραμματισμό προφανώ. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση επίσης έχουμε δει πολύ καλά παραδείγματα και εντυπωσιακά από φιλόλογους με 3D printers που ναι. κάνουν μάθημα ιστορίας και τυπώνουν ας, ξέρω, την ασπίδα του Αχιλέα ξέρω, και βλέπουν τα παιδάκια α πούμε. Παρότι... εντάξει, είναι, wow. είναι, είναι, λίγο χρονοβόρο το πιο κουραστικό πράγμα είναι να κάθε να περιμένει ναι, <laughs> ναι, ναι, να περιμένει ένα περιμένει να τυπώσει ας πούμε ότι θα βελτιωθεί αυτό στο μέλλον αλλά έχουμε, έχουμε εντυπωσιαστεί γιατί υπάρχουν, αρκετέ αρκετές Δημιουργικέ προσεγγίσει. Φοβερό. Είναι νομίζω το ερεθίσμα. Δηλαδή, άλλο να έχει ένα ερεθίσμα, ενό φυσικού αντικειμένου, ακόμα και αν είναι. Δεν νομίζω ότι η ασπίδα χιλιά ήταν έτσι, όπω εντυπώνει, ναι. ναι, <laughs> ναι, Πιθανωτικά, Πιθανότατα, ναι, ναι. αλλά ναι, ναι. η σύνδεση ενό κειμένου το οποίο κακά τα ψέματα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, τώρα τα παιδάκια, ναι. και εμεί δηλαδή ως παιδιά, δεν νομίζω ότι ναι. να είναι τόσο εύκολο να ακολουθήσουμε. Ναι. Κι άλλο να θυμάσαι, ή να με την ασπίδα το χιλιά και μετά κάπω συνδέει και το υπόλοιπο κείμενο, α ναι. πούμε, και το. Ναι, και είναι, βλέπω και μικρά παιδιά δηλαδή, θέλουν να πάρουν ένα αντικείμενο τυπωμένο, ας πούμε, τη αρεσκίες και Δεν τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ όπω κλείσαμε. Ναι. Ε, ήταν μεγάλη μα χαρά που ήσταν. Ε... Και, και εμένα. Νομίζω και είναι, Ότι είναι, χρειάζεται και είναι και καλό να, να μιλάμε, να Προφανώ είναι χαρά μου που μιλάμε μαζί, αλλά είναι καλό να ε, η συζήτηση αυτή να επεκταθεί και με άλλου που έχουν βιώματα καλύτερα. Μένα τα βιώματά μου είναι πολύ κεντρικά κατά κάποιο τρόπο. Να υπάρχουν άνθρωποι στο, και στι επιχειρήσει και στο δημοσιοτόπιο, mm. αλλά και στα σχολεία, με πιο πλούσιε εμπειρίε και πιο, ας πούμε, ε, ε, πιο κοντά στην πραγματικότητα από τι δικέ μου. Εντάξει, νομίζω ότι όλα χρειάζονται όμω και ναι. δεν ξέρω, εγώ σίγουρα έμαθα πολλά. Ναι, και εγώ και... πάρα πολλά. Φοβερά. Δεν είναι πολύ ωραία. Ε, Κλείνοντα, έχουμε ένα έτσι. Ε, συνηθίζουμε να προτείνουμε κάποια πράγματα. Ε, Εσεί, ω καλεσμένο, έχετε παρα... δυνατότητα να προτείνετε και παραπάνω από ένα. Εμεί θα περιοριστούμε στο ένα, εγώ και ο Πάρη. Θα θέλετε να πάτε πρώτο ή τελευταίο. Θα μπορεί να το... είναι βιβλία, να πω sites, ναι. οτιδήποτε. Δηλαδή... Δεν έχουμε περιορισμό. Ναι. ναι. μπορεί να ξεκινήσετε εσεί. Ε, εγώ θα παίξω εκ του ασφαλού σήμερα λοιπόν και θα προτείνω το, το Foscom. Ναι. το οποίο έχουμε βρεθεί στην Αθήνα σε συνέδρια με τον Μπάρι σε μου είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και γνωρίζει πολύ ωραίο κόσμο. Ε, επίσης, συνήθω, νομίζω ότι ήταν δωρεάν, δεν ξέρω αν Όχι παραμένει δωρεάν, παραμένει, δωρεάν, και οπότε, η θα... δωρεάν. Ε, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ακόμα και για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο ενό συνεδρίου, πούμε, ή δεν θέλουν να το πληρώσουν θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Οπότε ε, δω, δω, δεν είναι η πρότασή μου για σήμερα. Θα, θα, πω ότι η πρώτη παρουσίαση που κάναμε του Xterm.js ήταν σε Foscom Λαμίας, Είναι μια open source βιβλιοθήκη που είχαμε φτιάξει και είχε γίνει στο, open source, στο Foscom τη Λαμία παρουσίαση αυτή τη open source βιβλιοθήκης. 2014. Το 2014. Που θυμάσαι, Ήταν το, το, το... Είχα πάει με τον Χρήστο. Ήταν το η Λαμία ακόμα. Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά ναι, ναι. Είχα, είχα, πάει και εγώ τότε. Α, ε, είδατε, έχουμε βρεθεί και, ε, και στον ίδιο χώρο. Παρεπτόντω, ε, στη Λαμία έχει γίνει τρει φορέ. Έγινε... Και έγινε και φέτο. Ναι, που... και έγινε και φέτο. Ναι, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα στο, mm -hmm. στο Πανεπιστήμιο. Γιατί πια το πανεπιστημιο Στο τμήμα πληροφορική που είναι στη Λαμία. Μάλιστα. Εγώ θα προτείνω. Το, υπάρχει ένα website το οποίο νομίζω το έχει φτιάξει στο GitHub και λέγεται Choose License. Com, στο οποίο μπορείς να μπει και να πεις θες να φτιάξεις λογισμικό α, ανοιχτού κώδικα, ελεύθερο λογισμικό και έχει κάποιες επιλογές και περιγράφεις πώς θα ήθελες άλλα να χρησιμοποιούν αυτόν τον κώδικα και σου προτείνει την άδεια χρήση η οποία είναι πιο κοντά στις δικέ ανάγκε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θυμάμαι ποιο το είπε αλλά αν δεν υπάρχει άδεια χρήση, το λογισμικό δεν είναι ελεύθερο. Οπότε αυτό θα προτείνω. Ωραία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι, είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια αλλά τώρα είμαστε στη φάση του ανασχεδιασμού έχουμε ένα δικτυακό τόπο που λέγεται math.elac.gr όπου εκεί έχουμε ένα πίνακα ισοδύναμων λογισμικών όπου έχουμε το ε, Ανοιχτό λογισμικό mm -hmm. ε, ε, από τα, αυτά που είναι εισαγωγικά και για την εκπαίδευση και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο και πιο ας πούμε εμπορικό λογισμικό αντικαθιστά. Ε, τώρα είμαστε στη φάση που το ανασχεδιάζουμε μετά από εμπειρία 6-7 χρόνων. Ε, το μότο που χρησιμοποιούσαμε ε, το οποίο το είχε ε, προτείνει μια φοιτήτρια πριν από 8 χρόνια, που είναι είναι ελεύθερο και συμφέρει. Τώρα, σκεφτόμαστε: Προσπαθούμε να βρούμε ένα καινούργιο μότο και να ανανεώσουμε αυτό το δικτυακό τόπο. Ε, και Αυτό θα πρότεινα καταρχήν. Ε, και το δεύτερο που θα πρότεινα που είναι κάτι πιο. Τη εποχή και πιο εντό εισαγωγικών το λέω τη μόδα, είναι να αρχίσουμε όλοι μα να ξεκινόμαστε να με μοντέλα μηχανική μάθηση, mm. δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη. Ε, είναι η πρόκληση τη εποχή. Ε, Εμεί αν έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μια τέτοια δράση, γιατί όπω όλε οι χώρε που έχουν τη δική τους γλώσσα, σε μια μικρή κοινότητα, ε, ε, μας λείπει ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο στα mm -hmm. ελληνικά, mm -hmm. γιατί αν θέλουμε να φτιάξουμε εφαρμογές τεχνητής μοσύνης στα ελληνικά ε, γενικής χρήσης, πρέπει να έχουμε ένα καλά εκπαιδευμένο και σωστά εκπαιδευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά. Άρα θα πρότεινα να, να ξεκινήσουμε όλοι μας από, τα, πούμε, από τις πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού, όπω όπως είναι το Hiding Face, mm -hmm. ένα αποθετήριο με όλα τα ανοιχτά λογισμικά ε, τεχνητής νοημοσύνης και ε, να αρχίσουμε να πραγματιζόμαστε. Εμείς ήδη, προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε φτιάξει μια ομάδα που έχουν εκτελώσει ενδιαφέρον για 70 άτομα στην Ελλάδα και στις 28 του μήνας έχουμε μια πρώτη συνάντηση όπου θα παρουσιάσουμε μια πρώτη μητρή εφαρμογή με ένα μοντέλο πούμε, ανοιχτού λογισμικού, αλλά η φιλοδοξία μας είναι πρακτικά να να συγκεντρώσουμε το ψηφιοποιημένο υλικό με το οποίο θα εκπαιδεύσουμε ένα, ένα μοντέλο, ένα Greek open source, ας πούμε, large language model. Πολύ ωραίο. Παρα... Τέλεια. Ωραία. Ε, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ ε, σας, που είστε μαζί μα. Ε, με του υπόλοιπου θα το πούμε σε μία εβδομάδα. Αυτό ήταν το τριακοστό επεισόδιο, αν δεν ναι, Από τα 32. ναι, ναι, ναι. Μα έχουν μείνει άλλα δύο εμά. τέλεια. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα τα λέμε. <laughs> Γεια σας.